Θα μας φέρει πάλι κοντά το φαγητό δηλαδή. Ωραία, τα σπερνάει πρώτα από το στομάχι λένε. Θέλω να σου πω να συζητήσουμε λίγο οι δυο μας. Πού? Έξω. Εδώ, σε ακούω. Κάτσε. Τώρα που σε πέτυχα μόνος σου, Δώρο. Μπορεί να μπω. Τι γίνει? Μπορώ να φύγω και να ξαναρθώ. Έτσι. Sometimes you feel helpless and fall into loneliness when you are σήμερα θα κλέψω το επάγγελμα της Γκάμπη. Μεγάλε γκουρού, κάτσε στο τραπέζι. Μπορεί να με βάλετε εδώ σαν το Βούδα. Από τον Bollywood, το θες. Ναι. Θα μας χορέψεις. Σήμερα είσαι πολύ μοιραία. Μοιραία γυναίκα. Ναι. Για να το λέει γκουρού αναπληρωματική. Αναπληρωματική γκουρού. Αναπληρωματική. Μη αναπληρωματική γκουρού. Τέλεια. Έτσι σιγά σιγά όλες στραφήκαμε προς την αστρολογία, μπας και βγάλουμε μια άκρη. Πώς θα τα ρίξουμε τα γόρια, με κάθε τρόπο, με κάθε κόστος. Εσύ με μπουνιά. Θα κάνω εγώ πρώτα σιγά μου. Θα κάνω εγώ πρώτα σιγά μου. Ακούς τι είπε. Τι. Λέω πώς θα τα ρίξουμε τα γόρια. Και τι απάντησε. Εσύ με μπουνιά σίγουρα. Με τα ρόπαλα, ντουφ, έλα μαζί μου. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και ό,τι είναι να βγει, θα βγει. Μπορεί να μπω, μπορεί να μπω. Τι γίνει? Μπορώ να φύγω και να ξαναρθώ. Έτσι. Ναι, σήμερα θα κλέψω το επάγγελμα της Γκάμπη. Πώς θα τα ρίξουμε τα γόρια, με κάθε τρόπο, με κάθε κόστος. Εσύ με μπουνιά σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ενδιαφέρεται πραγματικά ο Νίκος για μένα, αλλά όλη την ώρα λέει ότι ενδιαφέρεται για άλλη. Hello. Κοιτάω και σημαντικό είναι να το βλέπει ο άλλος ότι κοιτάω, χωρίς να το πω. Και το καταλαβαίνεις. Εσύ θες να μου πεις κάτι? Θες να μου πεις κάτι? Όχι, εγώ σε άκουγα απλά. Ήθελα να σε έχω στο πλευρό μου, σύμμαχο αγάπης και εχθρό. Τώρα που σε πέτυχα μόνος σου, Δώρο. Τώρα θα δεις. Αν εγώ ενδιαφέρομαι για σένα, δηλαδή. Δεν μπορώ να σου δείξω τον ενδιαφέρον μου, δεν θέλεις? Όχι, το σέβομαι, ναι. Νίκο, αποφάσισε ποια θέλεις από όλα. Γκαβριέλα. Μία, είσαι μία εσύ. Είσαι μία. Δεν δοκιμάζει τη ζηλιά σου, δοκιμάζει το ενδιαφέρον σου. Συμφωνώ και εγώ με αυτό που είπε ο Γιάννης. Έρχεται πιο νωρίς πριν μαγειρέψουμε και αγκαλιάζει τη μία, αγκαλιάζει την άλλη, αγκαλιάζει την Τζούλια. Εγώ θα κάνω πραγματικά το Power of Friends. Δεν θα... Α, εσύ δεν έχεις βρει. Δεν στεναχωριέμαι γι' αυτό, αλλά κοιτάω πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, ρεαλιστικά είναι έτσι. Το Power of Love υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούνται, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία που χωρίς αυτό θα γινόταν μια ζούγκλα. Οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες, ανάλογα με το πόσο βαρύ ή όχι είναι το φάουλ, υπάρχουν οι κάρτες. Τρεις κάρτες που σημαίνουν προειδοποίηση, σημαίνει ότι ο παίκτης φεύγει από το παιχνίδι.
κόκκινη κάρτα, φεύγει κατευθείαν. Έχω άλλη ψυχολογία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Γουστάρω, γουστάρω, μακάρι. Μ' αρέσει. Θέλω να τη μάθω καλύτερα, ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις τώρα γιατί χθες φώναξε την Τζούλια. Γιατί τη φώναξε, γιατί δεν ήθελα. Με την Τζούλια δεν έχω μιλήσει ποτέ, γι' αυτό. Αλλά θέλω να ασχοληθώ λίγο με την Άννα, αν θέλει και αυτή βέβαια, για να μιλήσουμε λίγο, ρε παιδάκι μου, να δω. Να τη μάθω καλύτερα. Να τη μάθω καλύτερα. Ατσί. Καλά, όλα καλά. Εδώ. Στην γύρα. Στην γύρα δεν έχει. Λίγο με προβλημάτισε η στελίτσα χθες. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω. Με το χθεσινό όλο αυτό. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Γιατί σε προβλημάτισε? Προβλημάτισε γιατί όταν πήγαμε δίπλα που είχαμε λίγο χρόνο παραπάνω μαζί. Εγώ το ζήτησα βέβαια. Ξέρω εγώ, δεν ένιωσα ότι είναι λίγο πιο παιδάκι ηλικιακά. Δηλαδή, πώς να σου πω, μιλούσαμε σοβαρά, αυτή εκεί, στον κόσμο, στον κόσμο το δικό της. Δηλαδή, αυτό δεν μ' αρέσει. Είναι άμυνά μου. Και το πας στο φιλικό, ας πούμε, είσαι πιο άνετη και το πας... Με κάποιους είναι όντως φιλικό, με κάποιους άλλους όμως, όχι. Α, το κάνεις και με αυτούς που δεν είναι σε φιλικό, ναι. Πας στο φιλικό, ε. Mm. Είναι η αμυνά μου. Απλά το ήξερα μέσα μου, αλλά χτες το δήλωσε εσένα. Το είπες πρώτη φορά νομίζω και στον εαυτό σου αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ότι γενικότερα μείνεσαι με τη... Θες να γίνετε φίλοι πρώτα και μετά να πάει στο επόμενο. Και ξέρεις, μπορεί ο άλλος να το θεωρήσει δεδομένο ότι είμαστε φίλοι και να μην το πλώνει λίγο, να τα αλλάξουμε αυτό. Βέβαια, κάποιο μπορεί να το παρατηρήσει αυτό. Και να καταλάβει το τι το κάνω από άμυνα και να το προσπεράσει. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να σε ξέρει κάποιος λίγο περιπάνω χρόνο. Ναι. Οπότε εδώ μέσα νομίζω ότι πρέπει εσύ να αναλάβεις αυτή την ευθύνη. Εσύ έχεις κάποια άμυνα δικιά σου? Εγώ, κοίταξε, εγώ κάνω πάρα πολύ χιούμορ στην αρχή, πειραχτικό, πειραχτικό χιούμορ, γιατί θέλω να δω και ποιος αντέχει. Mm. Καταλαβες? Mm. Ότι έχεις την αυτοπεποίθηση, την ανάλογη και το πόσο θες έναν άνθρωπο. Γιατί όταν θες έναν άνθρωπο δεν σε πειράζουν όλα. Θυμάσαι χθες στην κουζίνα που σε έκανε σε πλάκα εσύ ότι και καλά μου αρέσει και εμένα ο δώρος και τέτοιο. Όταν φύγαμε εμείς οι δύο, είχε κάτσει με την Όλγα και της λέει, να σου πω, λέει, πιστεύεις ότι μπορείς το δώρο να του αρέσει η Στέλλα άμα πάει και κάνει κάποια κίνηση? Και της λέει, Όλγα, δεν ξέρω, λέει, μπορεί, είναι όμορφη κοπέλα, λέει η Στέλλα. Τι τσίγκλαγε. Και λέει, α, λέει, και πιστεύεις ότι αυτός θα ανταποκριθεί άμα ξεκινήσει η Στέλλα με τον διεκδικεί? Και της κάνει η Όλγα, μπορεί, λέει, γιατί όχι, πρέπει να παλέψεις για αυτό που θέλεις. Μην παρεξηγηθεί, Σωκράτης μόνο φοβάμαι. Γιατί το έχει ένα... Δεν το κατάλαβα και... Μπορώ να το πούμε. Μπορώ να το πω για να μην παρεξηγηθεί. Όχι, γιατί να το πούμε. Επειδή είναι και φίλοι. Και ο Σωκράτης τον καλά υποστήριζε την Όλγα και έλεγε τα καλύτερα από όταν ήρθε η Όλγα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ωραία, το είπε από ευγένεια, το διευκρίνησε κιόλας. Κι εγώ από ευγένεια θα του την πέφτω τότε. Είστε απίστευτοι. Δεν το κατάλαβα. Α, πάμε, κουτσομπολεύουμε για τη σχέση του. Δικό σας θέμα αυτό. Τόσο πλάκα που έχει. Μα φέρνει να σε κάνω, πάλι κουτσομπολεύω. Ήρθαμε κι εμείς στο στροφοχωριό. Συζητάμε εδώ για το φιλί που δεν έγινε το χθεσινό. Ποιο φιλί? Εμένα με τον Ανδρέα. Η Τζούλια με τον Ανδρέα. Εγώ να φέρω είναι συντόνια να σας κλειπάσω. Μπορείτε να το κάνετε με όποιος. Έψαχνε παιδί μου σημείο να με φιλήσει. Ναι. Υπάρχουν μαξιλάρια. Αν θέλετε τέτοια συμβουλή, ρωτάτε εμένα. Δεν ήθελα ακόμα. Μπράβο, ήρθε και μα. Ναι, μπορείτε να βάλετε ένα μαξιλάρι μπροστά και να. Δεν ήθελα. Όλοι μιλάνε για τον Ανδρέα, με έχουν βάλει σε ένα κύκλο και εμένα για τον Ανδρέα και έχουν βγάλει την άποψη ότι εγώ θέλω τον Ανδρέα και ότι ο Ανδρέας θέλει εμένα και ότι είμαστε μαζί. Εγώ δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι θέλω τον Ανδρέα ή είμαι με τον Ανδρέα. Πιστεύεις να μπορείς να μιλήσεις και έξω από εδώ με την Άννα, με την Κατελεία. Άννα, με τη Στέλλα. Θα μπορούσες και έξω να το συζητήσεις λίγο πιο άνετα, πιο χαλαρά? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα, γιατί δεν έχω καταλάβει και εγώ τι γίνεται. Της έχω δείξει κάποιο ενδιαφέρον. Εντάξει, αλλά ως εκεί. Δεν μπορώ. Όταν βλέπω αυτά τα πράγματα, πώς να σου πω.
Θα βγούμε διάδες. Κοιτάξτε κάτι. Εγώ δεν σου κρύβω ότι υπάρχει κι άλλο πρόσωπο που ενδιαφέρομαι από την πλά. Την ξέρω. Σήμερα καλούν τα κορίτσια κάποιον. Αλήθεια λες. Είναι μέρα λογικά. Μία-μία πάει. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι μία εμείς είναι άλλη τα κορίτσια. Τα κορίτσια. Τι λες, φίλε. Ναι. Αρχώθηκα. Σιγά μην αρχώθηκα. Εντάξει, όχι πλάκα. Πιστεύω ότι θα μεγαλέσει κανείς. Κανείς. Όχι. Πιστεύω ότι θα μεγαλέσει η Όλγα. Πιστεύω θα μεγαλέσει η Όλγα. Πιστεύω. Γιατί ολογέλια έτσι... Δεν ξέρω να σου είμαι ειλικρινής. Γελάει ό,τι δεν αν το λέω. Έχω σκεφτεί. Είμαι σίγουρος ότι η Στέλλα θα αποφύγει να με καλέσει. Εδώ απέφυγε έτσι να απαντήσει και μετά έλεγε... πιστεύω θα καλέσει. Και μετά έλεγε με στριμώξατε και τέτοια, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ θέλω να... Ξέρω όταν είμαι με κάποιον ότι είναι ο άνθρωπός μου. Αυτοί δεν το θέλουν μάλλον. Θέλουν να νιώθουν ανασφάλεια, να νομίζουν ότι θα σε χάσουν. Μήπως θέλουν να σε διεκδικούν συνέχεια. Δεν ξέρω τι ζώρι τραβάνε οι άντρες. Μα τα λένε εμάς περίεργα, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ποιος πιστεύετε από δίπλα ποιος ζηλάρης? Α, θα σου πω εγώ, Σοκράτης. Σοκράτης. Στάνταρ. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτός τον έχω ότι άμα πειράξουν την κοπέλα θα τον πλακώσει και στον ξύλο τον άλλον. Ναι. 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 Αχ, Σοκράτης, Σοκράτης. Δηλαδή, εγώ νομίζω δεν τα έχω σκεφτεί αυτά. Λέω, αυτός. Αν ήμασταν μαζί, ξέρω εγώ, για να είμαι οποιαδήποτε. Και τον Αντρέα έχω όμως. Αλλά τον έχω τον Αντρέα θα πλησιάσει ευγενικά στην αρχή. Και μετά θα γίνει το σοου. Το Σοκράτη τον έχω να κοιτάξει την κοπέλα εγώ του. Εγώ πιστεύω για τον Αντρέα όχι. Ότι είναι άνετος. Είναι άνετος. Δεν είναι άνετος ο Αντρέας. Μπορεί για λίγο να κρατηθεί, αλλά μετά δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο. Θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί πρώτον λεκτικά. Και αν δει ότι δεν πιάνει λεκτικά, θα περάσει θα το στη βία. Ο Σοκράτης πάει κατευθείαν στη βία. Ναι, δεν έχει. Αυτόν που θεωρώ τελείως cool είναι ο Παναγιώτης. Εγώ τον Παναγιώτη... Πολύ με μπερδεύει τον έχω cool. Τον έχω όμως και να κοιτάει η κοπέλα του αλλού, ας πούμε, και να κοιτάει και αυτός αλλού. Α, τέλεια, αλλού ταλού. Δηλαδή, να μην τον νοιάξει. Εντάξει, και... Δεν τον έχω για διεκδικητικό τύπο, κατάλαβες. Εγώ πιστεύω ότι και να φύγει η κοπέλα από το μαγαζί με κάποιον άλλον, ναι, θα βρει και αυτός μια άλλη, ναι, και να φύγει. Αυτό λέω, ναι. Άσχημο να έχεις αποθυμένο. Εγώ χάρηκα σήμερα με εσένα που αυτό που δηλαδή, μου είπες ότι με την Άννα, δηλαδή χάρηκα. Παρόλο αυτό... που για Άννα, για μένα είναι ένα κομμάτι. Ναι, δικό μου, δικό μου, όχι δικό μου. Ναι, ναι, κατάλαβα ότι ήθελα να γυρίσει πίσω, ναι, 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 ήθελα ναι, ναι, να φλερτάρουμε, ήθελα πολλά. Δεν σε κόβω άμα όχι, να όχι, 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 όχι. Εννοείται αυτό. Είπαμε κάτι. Καλά, δεν χρειάζεται να το πω κιόλας. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Ναι. Άμα θέλω κάτι, θα το κερδίσω από τον τρόπο μου. Άμα δεν θέλω... Εννοείται. Δεν έχει να κάνει. Απλά αυτό χάρηκα που ξαναγύρισε και έχει λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον. Όχι ότι πριν δεν είχε, αλλά έχει ένα τάκ παραπάνω ενδιαφέρον. Η Ανούλα. Τώρα ξαναγύρισε, γιατί μου ήρθε στο μυαλό αυτό τώρα που είπαμε, που συζητάγαμε, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που γίνεται. Νιώθει λίγο ανεπιθύμητη. Είναι άσχημο. Θα την κάνω εμείς να νιώσει επιθυμητή. Ναι, καταλαβες. Θα την κάνουμε εμείς. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν ήταν ωραίο που ήρθε και σου μίλησε και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και εμένα μου άρεσε, αλλά να σου πω κάτι. Εχθές που έφυγα από το σπίτι, δεν έφυγα για κανένα άλλο λόγο. Ότι νευρίασα με κάτι που είπε κάποιος. Απλά θεωρώ ότι λάθος μου ήταν αυτό, έτσι. Δηλαδή, πώς να σου πω. Μακάρι να μπορούσα να ζητήσω συγγνώμη από κάποιους, όχι από κάποιους. Εντάξει, να ζητήσω συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτά τις εντάσεις. Το να ξεκινάς από για ένα θέμα άσχετο και να... Τελείω αυτό. Δεν ναι, υπάρχει λόγος να συζητάμε γιατί χαλάμε τους άλλους. Ναι. Για τον Νίκο δεν ξέρω με αυτόν τι γίνεται. Λέω, στον αφήσουμε αυτός να δείξει μόνος του, μην τον πιέσουμε. Είναι και μεγάλος αυτός, δεν σπάει εύκολα. Του Νίκου δεν νομίζω ότι να του αρέσει κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω ότι γνωρίζοντας τον άλλον, τον κερδίζει διαφορετική κοπέλα κάθε φορά. Εγώ πίστευα ότι μπορεί να ενδιαφέρεται πραγματικά ο Νίκος για μένα, αλλά όλη την ώρα λέει ότι ενδιαφέρεται για άλλη. Ναι, αυτό ισχύει.
Εμένα μου κάνει ωραίο ζευγάρι πάντως ο Νίκος με την Όλγα. Ναι, θα μπορούσαν. Δεν ζηλεύω. Και εμφανισιακά είναι ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε. Τις ομορφιές σας. Ευχαριστώ. Πού είσαι, ρε. Πάμε όλοι. Αντρέα, μαρτύρα τα όλα. Τι ερωτικά λέγανε τα δυο τους. Για τα κορίτσια, λογικά. Όχι, ήταν μια συζήτηση πολύ όμορφη, δηλαδή δεν ξέρω πώς μας βγήκε. Εντάξει. Αλλά, ούτε καφέ δεν προλάβα να πιω. Ορίστε. Ούτε καφέ δεν προλάβα να πιω. Αλήθεια. Τίποτα. Ναι. Δεν πόση ώρα σας πήρα. Μπήκαμε, ναι, ίσως ξυπνήσαμε με διαφορετικό mood. Είχαμε δηλαδή το mood προχωρές, του Power of Love. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ναι, ότι το Power of Love αυτό το μήνυμα αυτό έχει. Να ενωθείτε, να έρθετε πιο κοντά, να νιώσετε αγάπη, να νιώσετε φλερτ. Θέλω να πω και στους τηλεθεατές, αν θέλετε να έρθετε στο σπίτι του Power of Love, δηλώστε συμμετοχή στη διεύθυνση που βλέπετε. Άντε να δω και τα κοινά. Και στο επόμενο θα ξαναδηλώσω. Είσαι τόσο ευχαριστημένος. Είναι νωρίς. Αυτό μου είπα και τα παιδιά. Όχι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς βρήκατε λίγο πιο έτοιμο πεδίο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα θα έχω μια έκπληξη. Θα θέλαμε... Όχι, όχι, είναι ωραία. Ωχ, αγχώθηκα. Θα θέλαμε να ζητήσετε από δύο κορίτσια να μαγειρέψουν για σας. Ποιοι γενναίοι έχουν να προτείνουν δύο κορίτσια εγώ για να τους ζητήσουμε... Τέσσερις. Ποιες δύο θα προτείνατε? Ναι. Άννα Κλαούντια. Άννα Κλαούντια. Άρα να βάλουμε Άννα Κλαούντια να μαγειρέψουν. Ναι. Όχι. Εγώ θα, α, και εγώ θα έλεγα Άννα επειδή... Άλλος. Εγώ λέω το αντίστροφο. Μαζί, παιδί μου, θα μαγειρέψουν. Άννα Κλαούντια, τι. Τι Κλαούντια, Άννα, το ίδιο, ναι, δεν είναι. Θέλω Άννα. Είναι σεφ και βίτα. Είναι άλλο σεφ. Με μπερδέψει. Πάμε να συνδεθούμε με τα κορίτσια και να τις ρωτήσουμε ποιες είναι διατεθειμένες να μαγειρέψουν. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, τι ωραία χρώματα. Όλγα. Όλγα, ναι, καταπληκτική. Γεια σου, Μαρία μου. Η Όλγα είναι. Η Όλγα είναι πολύ φωτεινή, ναι. Έχει αρχίσει το παιχνίδι στο Power of Love. Το βλέπω από τα, από τα ρούχα. Για τα δικά μου ρούχα, δηλαδή, τι λένε. Εσύ, για σένα είπα χτες, ρε Στέλλα, που ήταν εκείνο το κρυσταλλιζέ όλο το... Α, ελέγχουμε που σήμερα. Όχι, όχι. Σήμερα είμαι εγώ. Σήμερα είναι η Όλγα. Σήμερα είσαι πιο απλή, χτες είχες την υπερπαραγωγή. Δεν ξέρω, βέβαια, μπορεί να σηκωθείς και να κρύβεις εκπλήξεις. Αλλά έχεις αλλάξει το μαλλί, ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, λέγαμε εδώ με τα αγόρια ότι σήμερα θα ήταν μια ωραία ευκαιρία να μαγειρέψετε δυο από εσάς για τα αγόρια. Αμέ. Ποιες αισθάνονται ότι θα το κάνανε καλά? Η Στέλλα. Όχι. Η Κλαούντια. Όλες. Η Γκαμπριέλα. Για να δω ποιο άλλο χεράκι σηκώνεται. Η Όλγα. Η Τζούλια. Άννα, δεν μαγειρεύεις πολύ καλά. Όχι, σήκωσα και εγώ το χέρι, απλά δεν το δείξα. Α, δεν το είδα. Η αλήθεια είναι ότι πριν συνδεθούμε, μίλαγα με τα αγόρια και τους ρώτησα ποια κορίτσια πιστεύετε. Καταρχήν όταν τους είπα να μαγειρέψουν τα κορίτσια. Γελάσανε. Εντάξει. Είχανε μια έκπληξη που είχε πίσω της και ένα ρίσκο, ότι όχι, μας βάζει να κάνουμε τώρα, ποιον θέλετε να ξεφορτωθείτε από εμάς. Μετά καταλήξαν ότι θέλουν δύο από εσάς να τους μαγειρέψουν. Θα πω ποιες δύο. Όχι όλοι όμως. Όχι όλοι, ναι. Ναι, ήταν πήγαμε μια... Ωραία, εγώ θα πω την πλειοψηφία. Τώρα αρχίσουμε. Όχι όλοι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η πλειοψηφία θέλει να μαγειρέψουν για τα αγόρια η Κλαούντια. Είμαι σίγουρη. Ευχαρίστως. Και η Άννα. Ευτυχώς. Έχω μια έκπληξη ακόμα. Τέλεια. Για μια ώρα οι πόρτες θα είναι ανοιχτές. Τέλεια. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλό μαγείρεμα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Α, παιδιά, κοριτσιά, έχετε ποδιές μαγειρικής? Όχι. Το επόμενο στάδιο θα φέρουμε και outfit. Πάνω, να πλώσουμε. Είναι ερωτικές, τις θέλουμε. Θες δουλειά, ναι, για το σπίτι. Ξέρεις εσύ, Κλαούντια. Θα φοράνε σκέρες. Ξέρεις εσύ. Τίποτα από μέσα. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Πήγαινε μέσα. Πάμε. Πήγαινε. Εμείς τι πάμε δίπλα. Έλα, πάμε. Όταν είπε η Μαρία ότι θα ανοίξουν την πόρτα για μία ώρα, χάρηκα γιατί θα είχα και περισσότερο χρόνο με την Αθηνά. Άμα θέλουμε να μαγειρέψουμε κι εμείς. Α, όχι. Αν είμαστε safe,
Μαγειρεύουμε και πού είσαι, ρε γόρι. Γεια σου, πάρτε. Να είμαστε. Έχει συνδυασμό. Εγώ θα πηγαίνω. Θα σου κάνω το βράδυ. Μαζί. Θέλω να μαγειρεύω. Πανταλαδάκι. Τι κάνετε. Ήρθαμε εμείς. Δεν μπορώ. Θέλω το μαγειρεύω. Τα καλύτερα λέω για σένα, να ξέρεις. Δεν χάνουμε ευκαιρία. Πάμε παντού. Βέβαια, είμαστε. Κάνεις. Που αυτό που θέλει θα το κάνει και δεν θα σκεφτεί αν και πώς και τι και θα πιστεύει στον εαυτό του. Κατάλαβες, εμένα έτσι με κερδίζουν, όχι με τα παιχνιδάκια. Τζούλια, εσύ δεν δηλώνω κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια. Τζούλια, είμαι σοβαρά, εγώ είμαι, ναι, να είσαι εσύ. Πού ήσουν εσύ, αγάπη μου, τρεις εβδομάδες. Εδώ. Αλήθεια. Σιγά σιγά ανοίγω, δεν μπορώ με τη μία. Ναι, σιγά, πρέπει σιγά. Να ανοιχτείς όμως. Ναι, ανοίγω, όρισε τώρα, το βλέπεις. Ναι, όντως. Τις τρεις εβδομάδες. Ναι. Δεν με νοιάζει πως θα είναι εμφανισιακά. Δεν με νοιάζει. Τα έχω φτιάξει και εμένα που ήταν 120 κιλά. Δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Ωραία. Θέλω να πατάει στα πόδια του, να ξέρει τι είναι και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αυτό. Άμα δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και κάθεται δίπλα και περιμένει. Όχι. Και περιμένει εμένα να πάω, για μένα είναι λάθος. Θα πάω να μου δείξει ότι. Να έρθει. Δεν έχω εγωισμό. Καθόλου. Αυτό δεν έχω πρόβλημα να έρθω. Απλά μου τη φάει αν το κάνει στον λόγο, καταλαβες. Για να πάω εγώ. Αν εσένα τώρα αυτή τη στιγμή σε διεκδικεί κάποιο άλλο και εσύ νομίζει ότι είσαι εκεί. Εκεί εννοώ ότι σε θέλει ο τάδε. Γιατί απορρίπτει κι άλλου, γιατί εγώ ξέρω κι άλλου από το σπίτι σε θέλουν. Δεν ξέρω κανέναν εγώ. Δεν μου το έχουν δείξει. Δεν το βλέπει εσύ. Ωραία, παιδιά, όντω τώρα αυτό το έχω εγώ απορία. Το βγάλω σε. Θα βρίσκεται δύο άτομα, ωραία. Πλέον τα έχετε πει όλο, δεν υπάρχει. Και ποια δύο άτομα λες. Δύο άτομα. Παράδειγμα, δεν λέω, όχι, δεν λέω. Δύο άτομα τα βρίσκουν μεταξύ του, οκ. Κάνουν, αποφασίζουν να είναι μαζί, κάνουν σχέση, πώς το λένε. Τι κάνετε μετά, από τη στιγμή που τα έχετε πει όλα. Στη φυσιολογική μου ζωή, όταν τα μαθαίνω όλα, δεν κάθομαι να ρωτάω τον άλλον κάτι παραπάνω. Προχωράμε κάπως διαφορετικά. Μπορεί να τον αποθείς με το να λες για τον Αντρέα. Ή μπορεί να τον αποθείς στο θέμα ότι ξέρει. Άσχετο τι λέει ο καθένας και τι δεν λέει. Για τα ζευγάρια, αλλά μπορεί και να είναι και αυτό. Μα εγώ δεν έχω δηλώσει ότι είμαι με τον Αντρέα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία χθες, ναι, το ομολογώ, εννοείται θα το πω, αλλά δεν έχω δηλώσει ότι είμαι με τον Αντρέα. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Θέλω να δω γενικά κινήσεις. Για να μπορέσω να κρίνω αν θα είμαι με τον Αντρέα, αν θα είμαι με σένα, αν θα είμαι με οποιονδήποτε. Θα φάμε να μου κάνει τσάι. Εγώ θα είμαι η κουμπάρα. Στην εισφαίρο για την σχέση. Εγώ βάλω να θέλω να την πάρει. Το δωρό και εσύ. Ναι. Καλά, η Αθηνά με σίγουρα να καλέσει τον γάμο. Δεν έχω ούτε 1%. Όχι, είμαι μικρή ακόμα για να παντρευτώ. Πού να παντρευτώ. Δεν πειράζει. Μεγάλη τι θα γίνεις. Τι. Άμα γίνεις πολύ μεγάλη μετά η γυναίκα, πότε θα γίνεις. Όταν πάω, θα παντρευτώ. Έχετε δει κάτι το μέχρι τώρα που σας στεναχώρησε, κάποιο σχόλιο ή κάτι που θέλετε να το συζητήσουμε. Από ποιον. Γενικά, από μέχρι τώρα. Εγώ αυτό που με ενοχλήσε το είπα. Ναι, το έχουμε συζητήσει. Στέλλα, ναι. Τι έγινε, λύσατε την παρεξήγηση. Ότι... Ποια παρεξήγηση. Την Άννα. Α, δεν ασχολιόμαστε. Ναι. Τι, δεν μιλάτε. Όχι, δεν μιλάμε, όλοι μιλάμε. Τυπικές σχέσεις. Όποιον μπορείς να τον εμπιστευτείς, δεν ανοίγεσαι περισσότερο. Να, στο απάντηση. Μήπως έχετε μπισκότα. Έχουμε. Παιδιά, ωραία, άμα έχετε μπισκότα, θα φτιάξω ένα καφέ και μου αρέσει να μου το πει. Ναι, αλλά πόσο άσχημο είναι να είμαστε σε στρατόπεδα, κορίτσια. Δεν είμαστε στρατόπεδα. Δεν είμαστε στρατόπεδα. Δεν είμαστε ούτε 1%. Αν δεν θέλω να κάνω παρέα με κάποιον, δεν θα κάνω. Είναι πολύ άσχημο. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο αυτό. Εγώ όχι. Να είμαστε σε στρατόπεδο. Δηλαδή, εγώ... στρατόπεδο. Βλέπεις κανένα στρατόπεδο. Και τι θες, να λέω ότι κάποιο ναι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Παιδιά, το βλέπω. Κάτσε, ρε, όταν δεν συμπαθείς κάτι, δεν είναι υποκρισία. Όχι, σίγουρα. Απλά είναι άσχημο αυτό. Να σου πω κάτι, εγώ
Προσωπικά, αν ένιωθα αρνητικά συναισθήματα για κάποιον τον οποίο κοιμάμαι στο ίδιο δωμάτιο, ή θα το συζητούσα μαζί του ή θα έφευγα. Αυτό ακριβώς. Ή θα έφευγα εγώ. Σου λέω πώς... Δεν το λέω για σένα. Σου λέω πώς λειτουργώ εγώ, επειδή δεν μπορώ να νιώθω αυτή την ενέργεια. Εγώ... Όχι, έχω δημιουργήσει ένα κλίμακα γύρω από τα κρεβάτια μας με τη Στέλλα και δεν φτάνει η ενέργεια τη αρνητική μέχρι τα δικά μας σημεία. Εγώ εχθές το βράδυ, προχθές το βράδυ, την πρώτη μέρα δηλαδή που μπήκε στο σπίτι και μας έκανε την έκπληξη, έκατσα και μίλησα μαζί της. Α, μιλήσατε για την Πριν από τα χθεσινά γεγονότα, μιλήσαμε, αλλά είδα ότι δεν βγάζω κάποια άκρη, γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε όλοι μαζί. Α, κατάλαβα. Άρα έκανες προσπάθεια. Αν εσύ είσαι συνέχεια αγκαλίτσες και φυλάκια με τον Αντρέα, είναι λογικό. Ωραία, παιδί, για άλλοι... τον Αντρέα, τι να το κάνω, φύγε. Παιδιά, συγγνώμη, να μου έρθει και μου πέσει αριθμό όταν ήταν εδώ. Θέλω να μου έρθει κάποιο από το σπίτι που δεν μου αρέσει, δεν θα τρέψει να έχει τόση οικειότητα μαζί μου. Μπράβο. Άρα τα βλέπει. Γιατί όλοι οι άλλοι σου λένε τι είναι αυτή, ότι σήμερα οι αγκαλιές μου. Λέει, μου έρθει σε αγκαλιές ο Νίκος, μετά έρθει και σε αγκαλιές ο Παναγιώτης, μετά έρθει και σε αγκαλιές ο Δώρος. Τι είναι αυτό. Τα βλέπει. Άρα και ο άλλο δεν θέλει να σου δείξει, δεν μπορεί να σου δείξει τα αισθήματά του. Όχι, δεν θέλει. Δεν μπορεί. Καταλαβες. Εντάξει. Παιδιά, περιμένετε γιατί πρέπει να πάω την κούπα από εκεί, θα ξανάρθω. Ότι τους έρθαμε μία ώρα. Τώρα, εγώ θα το εξηγήσω το Αντρέα. Όχι, δεν θέλω να εξηγήσει κανένα. Εσύ θα κάνεις αυτό που γουστάρεις εσύ. Απλά μην απορρίπτεις. Δεν έχω απορρίψει κανέναν. Ναι, ούτε έχω δείξει ενδιαφέρον σε κάποιον συγκεκριμένα. Γιατί... λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Έχει δείξει τον Αντρέα. Δεν άλλο. Έχω δείξει εγώ κάτι. Δεν σημαίνει ότι είναι ερωτικό. Ωραία, και σε σένα δείχνω. Τι σημαίνει. Τι μου ωραία που σε βλέπω κατά τη διάθεσή μου, εσένα και το Σοκράτη μου, όπως σε βλέπω, είμαι έτσι. Σου βγάζω θετική ενέργεια. Σου βγάζω θετική ενέργεια. Γι' αυτό. Όχι, βασικά περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σου και με τον Σοκράτη. Μέσα στους δύο πιο πολύ. Με σένα και το Σοκράτη, περνάω πιο... Χαίρομαι. Πάω δίπλα λίγο και θα ξανάρθω. Όχι, θα πω στον Πάω δίπλα και ξανάρθω. Άσε με, θα ξανάρθω, σου είναι το λόγο μου. Θες να έρθει μαζί. Ξέρω ότι κρατάς εγωισμό τώρα, γι' αυτό δεν σου λέω. Θες. Εγωισμό δεν κρατάω. Εντάξει. Θες να δούμε χεράκι χεράκι μέσα να πάρει. Καλημέρα. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εδώ. Όλα καλά. Μας βλέπεις. Ήρθαμε να έρχονται πιο κοντά. Το βλέπω. Ήρθαμε πιο κοντά. Με βεβαιότητα. Πάντα ήμασταν κοντά. Πάντα ήμασταν κοντά, όντως. Καλό αυτό. Μπράβο. Εννοείται. Αυτή τώρα έφυγε επειδή είμαστε μαζί. Αυτή η αγκαλιά δεν πήγαινε, δεν ακουμπιόμαστε τουλάχιστον. Για πες. Λέω, τι, δεν σε βάζω στη γωνία να σε στιμώξω, όπως το λέω. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ όταν δω κάτι από κάποιον, δεν μπορώ να το πιστέψω εύκολα. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί κάποιος να μου την πέφτει και εγώ να το καταλάβω κιόλας. Ναι, παιδί μου, το γνωρίζω και γνωρίζω τι γίνεται εδώ μέσα και το βλέπω ότι την πέφτουν κάποιοι. Δεν θα σου πω όνομα. Έχω δει κι εγώ κάποιοι άνθρωποι να μου μιλάνε πιο πολύ, άρα λέω αυτοί μπορεί να μου την πέφτουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν είπα για σένα. Μην το πάρεις... Γιατί και εγώ δεν σου μιλάω πιο πολύ. Τώρα ναι, τελευταία. Ναι, αλλά το καταλαβαίνω ότι δεν πιστεύω. Γιατί? Δεν νομίζω. Λέγα το, κάτσε κάτω, ρε. Παιδί μου, θέλεις να μου πεις... Ποιος σου αρέσει. Μίλα μου πιο σιγά, καταρχήν. Ποιος έχει... Περιέργεια. Για... Ποιος μου αρέσει. Είστε όλα ωραία παιδιά. Να σου πω. Ας τα φτάσει σε μένα. Εντάξει, κάποιοι μου αρέσουν περισσότερο. Ας τα γενικά. Κάποιοι, αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Πάμε. Αυτό. Ναι. Πιο σιγά, δεν χρειάζεται να λέμε δυνατά. Μπορεί να μου πεις το φόρο, ας πούμε. Μπορεί να πεις το τέτοιο. Για να μου αρέσει κάποιος, πρέπει να... Δεν σου είπα... Να μου τραβήξει την προσοχή. Δεν με ενδιαφέρει, παιδί μου, αυτά. Άλλο σε ρωτάω. Είμαστε εδώ 2,5 εβδομάδες κοντά. Ναι. Έτσι. Τι γίνεται, έχει γίνει, σου αρέσει κάποιος. Με μπερδεύουν. Ωραία, θες να μου πεις ποιος σε μπερδεύει. Μπορεί να πηγαίνουν να μου αρέσουν 2-3 άτομα. Μπράβο. Και αυτό μετά να με ξενερώνουν. Μπράβο. Και μετά να μου ξαναρέσουν. Κατάλαβες. Τέλεια. Άκουσε με λίγο. Πες μου όνοματα, ρε φεύγε. Μπορεί να μου αρέσει εμένα και κάποιος άσχετος από αυτούς που μπορεί να αρέσει. Όχι, δεν υποψιάζει με κανέναν. Είσαι καλά. Το προφανές δεν είναι πάντα η αλήθεια. Δεν ξέρω εγώ από παροιμίες. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από την Πάτρα. Άστα αυτά. Από ό,τι έχεις δει, μου έχει δείξει ενδιαφέρον ο Σοκράτης. Ο Νίκος. Και ο Παναγιώτης. Σου έχουν δείξει ενδιαφέρον, είπες. Ναι, τώρα το τι μπορεί να ερμηνευτεί το ενδιαφέρον δεν ξέρω. Τέλεια, ωραία. Είχα μια ζήτηση με τη Στέλλα. Προσπάθησα να διεισδύσω λίγο στο μυαλό της
και να της κάνω μια ερώτηση η οποία είναι πού κλείνεις, σε ποιον, μου ανέφερε τρία ονόματα, να μην τα πολυλέμε, είναι τα ονόματα Σοκράτης, Νίκος, Παναγιώτης, τα οποία μου είπε στην πορεία ότι στεναχώρησαν δύο άτομα, ο Νίκος και ο Σοκράτης, ο καθένας ξεχωριστά για αυτήν, τα οποία από αυτά τα άτομα μένει ο Παναγιώτης. Καταλαβαίνω ότι τον βρήκαμε τον γαμπρούλι. Μάλιστα. Αυτό που έκανες ήταν λάθος. Το να κάτσεις τώρα να φωνάξεις ήσασταν 7 γυναίκες και να φωνάξεις και 7 άντρες να μειώσεις την Άννα ήταν λάθος. Εγώ θέλω να προστατέψω σένα. Εντάξει. Γιατί μου κάνεις σαν Στέλλα, γιατί μου βγάζεις λίγο κάτι παραπάνω από τις άλλες. Θέλω να προστατέψω σένα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι σαν εσύ να έχεις κάνει κάτι, οκ. Okay? Που ξέρεις είναι λάθος. Και μετά να σου λέω ρε παιδί μου, έλα να κάτσουμε να μιλήσουμε. Και πάλι μου λες ψέματα για κάτι. Ή πάλι με βάζεις να πω ψέματα. Τι έχεις να παραπείς παραπάνω με τον άλλον μετά. Όταν δεν έχεις τα κότσια να το παραδεχθείς, είναι λάθος. Λέτε. Αυτό σου λέει δεν υπάρχει μετά κάποιο κοινό σημείο επαφή. Εγώ γενικά δεν μπορώ την υποκρισία και αυτό, αλλά δεν το μπορώ. Κατάλαβες γιατί νευριάζω. Δεν είμαι ανώμαλη γιατί νευριάζω. Σίγουρα μαζί σου. Είσαι πιο αληθινή. Γιατί να ζηλέψω, ποια να ζηλέψω. Όχι να ζηλέψεις το γυναικείο, ενώ δεν θα ζήλευες αν, ρε παιδί μου, κάποιος έμπαινε ανάμεσα σε κάτι άλλο. Δεν θα ζήλευες, δεν θα σε ενοχλούσε. Αμα δεν μου δίνει σημασία αυτός ο άλλος, δεν θα με πειράζει. Σου έλειπε εδώ μέσα. Το είπα και στα κορίτσια, ξέρεις τι μου έλειπε. Αυτό το στην τηλεόραση, το ding-ding που κάτι μεταγίνεται. Οι σιρήνες. Δεν έχετε τίποτα εσύ, ναι. Ναι, η σιρήνα μου σημαίνει και κάτι. Πηγαίνετε μέσα, αλλά αυτό, έξω, ναι. Σου λείπαν συγκεκριμένα άτομα, αγόρια κορίτσια. Δεν πρόλαβα να σου πω σε μια εβδομάδα να μου λείψει κάποιος. Δεν σου λείψαν τουλάχιστον κορίτσια που ήταν πιο κοντά. Λείψανε, ναι. Τα κορίτσια μου λείψαν, η όλη φάση μου έλειψε. Από τα αγόρια μου λείψατε για διαφορετικούς λόγους εσύ και ο Νίκος. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Οι διαφορετικοί. Είναι διαφορετικοί αυτοί οι λόγοι. Βασικά, εμένα μου λείψατε και μετά είδα και τα τρέιλερ και είδα ότι λείπω και σε εσάς και λέω εντάξει, οπότε συνεννοούμαστε. Είδα τα γύρνα πίσω, θα πεθάνω και είδα στο βιότυπο που όλοι λέγαν τι ωραία που τη διώξαμε την Άννα και εσείς λέγατε τι λέτε ακριβώς. Ποιος είπε τι ωραία που τη διώξαμε την Άννα? Κάποιοι λέγανε ότι είναι μια χαρά, γιατί όχι. Α, εντάξει, θα σου νομίζω. Αυτό. Εντάξει, σε αυτή που ενδιαφέρεται δεν θα το πω. Εγώ χάρηκα γιατί αυτοί που εγώ ήθελα να χαίρονται, χαίρονται. Το υπόλοιπο. Και χαίρονται και παραπάνω και περισσότερο τώρα που ήρθες. Το έχεις χαρά, ωραία, νομίζω. Δεν είναι. Βέβαια είναι ωραία. Δεν είναι. Βέβαια. Εγώ το είπα από την αρχή, ότι εγώ είμαι εδώ γιατί θέλω να περάσω καλά, γιατί μου αρέσει η εμπειρία και θέλω ό,τι ωραίο είναι να βγει από εδώ να βγει. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μου αρέσουν. Το τόσο μπλα μπλα που έχω κάνει εδώ δεν παίζει να μην το έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή. Τα σούπα μου πες. Δεν κουράζει λίγο αυτό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κουράζομαι πάρα πολύ. Θέλω να διάσω κεφάλι για να είναι. Θέλω λίγο να πω τι ηρεμήστε. Δεν θυμάται κανένα, αλλά νομίζω τα μεγενθύνουμε λίγο εδώ μέσα. Το λίγο βγάλει το. Τα μεγενθύνουμε όλα πάρα πολύ. Γίνονται χωρίς λόγο. Δεν θα σε ενοχλούσε, δεν θα ζήλευες. Τι είναι ότι. Ναι, αλλά είναι σαν να μου λες ότι μπορεί να με ήθελε. Ποιος? Αλλά μπήκε ανάμεσά μας και το χάλασες. Δεν μπορώ να σου λέω για παραδείγματα να καταλάβεις. Θεωρείς να ζηλεύεις. Εγώ αυτό εννοώ. Εγώ όχι. Σου λέω ότι βλέπω στα μάτια της. Α, οκ. Okay. Και βλέπω μια ζήλια μεγάλη. Όχι ζήλια μεγάλη, βλέπω μια ζήλια. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ή δεν καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω χαρακτηριστικά όμως. Δεν μπορώ. Γιατί δεν το συζητάς να επιβεβαιώσεις? Καλή ώρα. Εδώ. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό το υπονοούμενο που λες εσύ. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου. Τότε εγώ είμαι λάθος. Τότε εγώ είμαι λάθος. Μπορεί να σκεφτείς λάθος, ναι. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σκόμα αστείο. Ούτε το μαχαίρι κρατά σωστά, ούτε. Σωστά. Ούτε σ' άλλα τα φτιάχνει. Δεν το κρατά σωστά. Και πώς το κρατά. Έτσι δεν είναι, σωστά. Πώς. Έτσι, εδώ. Όχι, αλλά εγώ έτσι το κάνω. Με κοροϊδεύεις δηλαδή. Όχι, σου κάνω πλάκα. Σε κοροϊδεύω. Δεν ξανακάνω τίποτα. Τελείωσε. Όχι, θέλω βοήθεια. Απλά φτιάξε άλλες δύο σαλάτες.
Εγνωστάκια. Τέλος. Τι? Τέλος. Οκ. Οκ. Τις Ναζαϊκέ. Γίνε λίγο πιο άντρας. Άμα δεν σ' αρέσει, να το κάνεις μόνος σου. Εγώ δεν σε ξαναβοηθάω. Τελείωσε. Σ' αρέσει αυτό γενικά να ηρεμεί. Σ' αρέσει η ηρεμία. Τσακώνεσαι εύκολα. Πώς με βλέπεις. Τσακώνομαι εύκολα. Όχι, δεν τσακώνομαι. Δεν τσακώνομαι, όχι. Αποφεύγω πάρα πολύ τους τσακωμούς. Δεν θέλω καθόλου. Δεν σ' αρέσει. Είναι χάσιμο χρόνο για μένα η τσακωμή. Δηλαδή, μπορούμε δύο κουβέντες μπορεί να λυθεί το θέμα. Πώς τα λύνεις. Με το ζευγάρι στον εκάστοτε τσακωμό θα το συζητήσεις. Ναι, θα... ναι, αλλά ναι, πάνω από 10 λεπτά δεν μπορώ να συζητάω όμως. Δεν μπορώ αυτή την, την επανάληψη κουράζει, συνέχεια. Με κουράζει. Και δεν μπορώ όταν συμβαίνει κάτι, ας πούμε, μεταξύ μας τώρα. Το κλείσαμε. Πάμε παρακάτω. Σε μια εβδομάδα. Ναι, αλλά ξέρεις τι είχε γίνει τότε. Να σου χτυπάει. Πιο πολύ το κάνετε εσείς οι γυναίκες αυτό. Δεν μπορώ. Εγώ δεν. Ό,τι κλείσαμε έφυγε. Τέτοια λέγε μου. Τώρα να τα. Μάλιστα. Δεν μπορώ. Μην τα φέρνει πίσω αφού τα είπαμε. Δεν τα είπαμε. Κλείσαν αυτά. Πάμε. Θα κάνουμε καινούρια λάθη. Μην ξανά. Δεν γυρνά το πίσω. Δεν μ' αρέσει να γυρνάω πίσω καθόλου. Δεν μπορώ να φέρνω συνέχεια την ίδια ιστορία που επαναλαμβάνονται οι άνθρωποι. Με εκνευρίζει και όταν μου το κάνουν, γιατί εγώ ξέχασα. Δεν σε αρέσει το repeat. Ξανά μάνα τα ίδια πάλι. Ναι. Κουράστηκε. Γιατί κάποιοι γίνονται πάρα πολλά. Κουράστηκε εσύ. Ναι, δεν μπορώ. Γίνονται πολλά. Αυτό το έκανα την ημέρα που σταμάτησα να τραγουδάω. Που άλλαξα όλο το θέμα εδώ. Και έχει εμένα. Εδώ είναι τα αρχικά της οικογένειάς μου. Παιδιά, που είναι ο δώρος. Απ' την άλλη. Πρέπει να είναι απ' την άλλη, με χρειάζεσαι. Θέλω να τρίψεις όταν μπορείς λίγο τυρί. Τώρα, γιατί έχω στο νου μου τη σάλτσα. Ήρθα, θα βοηθήσω κι εγώ. Ε. Θα βοηθήσω κι εγώ. Ναι. Όχι, θέλω να ξέρω τι σωροτήρι έχετε. Γιατί εμείς έχουμε το τύπου της σούπας. Ναι. Ο Σωκράτης ξέρει σίγουρα που έχει μαγειρέψει. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Το κράτη μου. Λοιπόν, σήμερα διαλέξαν εμένα και την Άννα για να μαγειρέψουμε τα παιδιά. Με πολύ χαρά το έκανα, μ' αρέσει. Και επίσης είναι στιγμή που τα βρίσκουμε εμένα. Σε κάποια φάση ήθελα τη βοήθεια της Άννας, που βοήθησε. Okay. Και τη βρήκα με τον Παναγιώτη και μιλούσε έξω. Δύο φορές τους διέκοψα. Δεν ήταν από ζήλια καθόλου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά να το ξέρω, για να ξέρω και εγώ τη μοίρα μου. Του έστειλα κάποια μηνύματα. Οπότε, Παναγιώτη μου, λίγα. Ή σ' αρέσω ή δεν σ' αρέσω. Ξεκάθαρο. Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως αυτό, δεν ξέρω. Και έχεις πάρα πολύ ωραία δάχτυλα. Ευχαριστώ. Κοιτάω, εστιάζω εκεί. Ναι, το ξέρω, μου το έχεις ξαναπεί. Δεν μπορούσα να κάνω έτσι κατευθείαν. Θαύσα για μετά. Όταν το είπες, δεν ήθελα κατευθείαν να. Πότε, τότε. Στο κόκκινο δωμάτιο, μου το έχεις πει νομίζω. Κοιτάζω πάρα πολύ. Mm. Και κάτω είδα. Χωρίς δεν χρειάζεται να. Κοιτάω και σημαντικό είναι να το βλέπει ο άλλος ότι κοιτάω. Χωρίς να το πω. Και το καταλαβαίνεις. Μήπως έχετε κάνει κάτι λάθος. Κοίτα, επειδή εγώ γενικά. Αφού είναι μεγαλύτερο εσύ από το καπάκι. Hello! Τέλεια, ωραία. Θα σε βοηθήσω εγώ να το σηκώσουμε. Εντάξει. Οκ. Απλά θα πέσουν λίγο, θα τα ρίξουμε πάλι στα πιάτα, κάπως έτσι. Κυριλέ, κυριλέ. Τι πάω, να το πιάσουμε. Παπ. Εντάξει. Μαγειρεύεις, παιδί. Ναι, ρε, μαγειρεύω πολύ καλά. Άμα η Αθηνά ήταν πάνω από 26, θα την έπαιρνα να φεύγαμε. Αυτό μπορεί να το έκανα για να κάνω το δώρο να έρθει πιο κοντά με την Αθηνά όπως ήρθε. Άντε βρε, και εγώ πάω τώρα να αγκαλιάσω τον Αντρέ. Θα ρωτούσα να το σάρεις κάποιος. Να έρθεις πιο κοντά εσύ με εμένα. Αυτή ήταν από την αρχή και ναι, τον καλά είναι χαζομάρα, έφερε πάρα πολύ. Πολύ χαζομάρα. Χαζομάρα είναι. Είναι. Και τον καλά τους έφερε πάρα πολύ. Ανώριμο για μένα. Τώρα ναι, που αυτό θυμήθηκα που είπε χαζομάρα και ανώριμο. Το κάνω 13 χρόνια. Γενικά αυτό. Λέω. Και 12 στο γυμνάσιο. Λοιπόν. Όσο για τον καλά. Επειδή μ' άφησε ο δώρος που θέλω να του πω και έχω τώρα και έναν άνθρωπο δίπλα μου από την άλλη πλευρά του σπιτιού. Αυτό που έγινε με το. Με τη δήλωση για το παιδί. Το είχα βρει εγώ. Και δεν το είχα βρει να ψάξω. Το είχα βρει, μου το στείλανε. Απλά ήμασταν όλες μαζί και συζητήθηκε. Και. Πάμε να το πούμε. Τι θέλει στον οικό του. Δεν θέλω να το ακούσει γι' αυτό. Με σταματάει πάντα όταν το ξεκινάω.
Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν έχει να κάνει. Είναι κάτι που θα... το συγκεκριμένο το μάθω και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ήταν να το ρωτήσω εγώ και κάποιο λόγο πεταχτική ασθενά και το ρώτησε. Να κάνουμε το σχέδιο. Κάνε το άμα θες. Πήγαινε, κάνε το άντε. Μόνη μου βαριέμαι. Συμπαράσεις, πήγαινε, κάνε το άμα θες. Τέλος πάντων. Εσύ το σκέφτηκες. Τι θες. Τίποτα. Και για κάποιο λόγο πετάχτηκε και μετά έχει τίποτα. Όχι, έχει πει αυτά. Μα έκανε κακό που το είπα, γιατί το είπα και τέτοιο. Γιατί δεν αποφάσισε να το πει μόνο. Προσπαθώ να ξυπνήσω. Σου είπε κάποιο να το πει. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Mm? Μισό. Άνοιξες ότι έχεις μια τελευταία ώρα. Ναι. Τι θα έκανες. Θες να το κάνω δηλαδή ή απλά να ρωτάς. Σε ρωτάω. Α. Μου είπες αν ήξερα, ε. Ναι, ότι δεν ωραία, θα όταν το ξέρω, ότι το... δεν θα μας γενικά δεν θα βρεθούμε ποτέ ξανά. Τι θα έκανες. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αυτό το σκορδάκι. Έκαψα το σκυρό μου. Αυτό το σκορδάκι. Βρωμάει το τόπο. Α, το μούρισε τη ολόκληρη. Το πετάω να πλένω να το έχει γεύση και το βγάζω μετά για να μην το φάτε. Για δε. Σάλτσα με τόνα και μακαρόνια δηλαδή θα φάμε. Ναι. Γιατί ρε. Έχω ξαναφάει. Δεν έχω ξαναφάει. Εγώ σου φτιάξα. Τι γνωστή. Όχι όπως ένα. Εγώ σου φτιάξα δίπλα ρε. Εγώ σας φτιάξα. Τι έχεις φτιάξει ρε Γραούντια. Παίρνεις με κάτι που έχεις φτιάξει άλλο. Τύπου καρμπονάρα. Τι άλλο θέλει. Καλώς να ξαναδοκιμάσεις άλλη μία. Για δίκη. Πες μου καταρχάς αν θέλει άλλο τόνο. Όχι. Δεν έχω μπαχαρικά. Ναι, αυτό είναι. Ίσως θέλει ένα τσακ ζάχαρη για να σπάσει η οξύτητα της ντομάτας. Θα έριχνα λίγο αλάτι παραπάνω. Αλάτι που βάζω και αυτό φοβόμουν. Σίγουρα πιπέρι. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω μαθεί. Πιπέρι ασυστόλος. Το ζάχαρη και το πιπέρι το αφήνω πάνω σου γιατί δεν το έχω. Το αλάτι το έχω. Ξαλατάκι. Ίσως να θέλει και λίγο παραπάνω λάδι, ίσως αφήνω ένα ενδεχόμενο. Κάτσε να βάλουμε μια γουλίτσα. Μπορούμε να ρίξουμε του τόνου το λάδι. Α, να το. Να σε βοηθήσω. Όλο να το βάλω κράτη. Μανάρι. Να το βάλω όλο. Ρίξε ένα τσακ. Τέλεια. Σούπερ. Ωραία, καβάτζο στόνα. Λοιπόν, το πετάω το πάω να βάλω ζεστό. Μ' αρέσει, ρε, sorry τώρα. Φαίνομαι πολύ ότι ήρθα εδώ κιόλα και το πέσω. Όχι, συνεργαζόμαστε. Θέλει και λίγο ζάχαρη, λίγο αλάτι. Συνεργαζόμαστε, κανένα πρόβλημα. Όχι, είπε η Μαρία ότι όποιο θέλει. Δεν έχει μάθει ότι εγώ δεν υπακούσα κανόνα ακόμα. Μπράβο. Όχι, όχι, Μαρία μα έδωσε. Ότι είμαι λίγο αναρχικό. Ναι, κάτι κατάλαβα. Και αντίθεση είναι η συζήτηση. Είμαι λίγο αναρχικός. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο αυτό που βλέπω, παιδιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Θα ανάβω με τσιγάρα και είναι θα, κενό να, κενό βο. Θα ανάβω με τσιγάρα. Τα δάχτυλά σου. Νικολάκη, είσαι φοβερή. Σολ, μη, λογικά ο κιθαρίστας.
Πες μου κάτι. Πες μου κάτι. Σου πω κάτι. Ναι. Θα αγαπήσουμε. Όχι, απλά να μου πεις κάτι. Ό,τι σου έρχεται. Θες να βάλω την κουκούλα που έχω. Αυτό το έχει γράψει ο Αντρέας τώρα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καμπριέλα, κάτι έχει. Κάτι έχει, Καμπριέλα. Πάμε να μάθουμε. Καμπριέλα, μήπως θες να μου πεις κάτι. Τι. Τι θέλω. Ε. Τι. Γεια σας, κορίτσια. Μήπως θες να μου πεις κάτι. Σε ποιον. Σε μένα. Καλά. Άμα θέλω να σου πω, θα σου πω. Τι έχεις. Τι έχεις. Τι έχεις. Τίποτα, καλά είμαι. Mm? Καλά είμαι. Μ' αρέσει. Τα χέρια μου είναι... Περίμενα. Τα χέρια μου είναι... Κλείσε μάτια σου. Ναι. Και σκέψου αυτό. Ναι. Που σκέφτηκες ψάς. Χθες το βράδυ. Γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό. Μη σαν αφηγήσεις για σήμερα. Με πείραξε πολύ. Εντάξει, τι να το. Ναι, αλλά με πείραξε. Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις. Πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Έλα, Στέλλα. Γιατί είσαι θρασής. Έλα, κάτσε. Λέγε. Πάρε μαξιά. Θα κάτσε, θα κάτσε. Κάτσε. Τι φάση θα το φύγατε. Τσάτα τσιμπούρια, Ανδρέα. Όχι. Είστε τσιμπούρι. Μεγάλο. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό το πράγμα. Τι λέτε γι' αυτό, με το όντρε δεν έχει άδικο. Καλά, δεν έχει άδικο. Τι θα σα πω στο σπίτι, ποιο είναι αυτό. Θα σα πάμε λίγο στο σπίτι. Αν θε να μου πει. Καλά, έλα. Δυσκολεύτηκε. Για να κάνει πάση στον Αντρέα, ήρθα. Δεν είσαι πατάρα, δεν μπορεί να σου απαντήσει και παντζήρικα. Τι είπε. Καμπριέλα, έχουμε αφήσει κάτι, μην το ξεχάσουμε. Εμάς μαγειρεύουν σχεδόν όλοι. Εγώ όχι. Εντάξει, το ξέρω. Δεν το κάνω αυτό. Φαντάζομαι. Θα τσαντιστεί κάτι με σένα. Καμία σχέση. Απλά. Απλά όταν έχει κάτι να μου το λες, θέλω. Έτσι, εγώ για πλάκα το κάνω. Για πλάκα το. Δεν θα συνηθίσει ποτέ. Είμαι κάθε μέρα αλλάζω χαρακτήρα. Τι κάθε πίνεις σήμερα για να καταλάβω. Γλυκό. Πάλι γλυκιά. Γιατί? Χθες γλυκό. Δεν ήμουν πολύ πικρή αυτές τις μέρες. Σου άρεσε πιο πολύ πικρή γλυκιά. Όχι, γιατί είναι δύο μέρες το ίδιο πράγμα και με έχει συνηθίσει δύο μέρες διαφορετικό. Για πες. Όχι, απλά. Κακώς ανακατεύομαι. Μου το είπε και ο Νίκος, τον έχει πειράξει αυτό που ανακατεύομαι και σας κάνω ζευγάρια. Τα είπαμε χθες, αλλά δεν πειράζει. Η Κλάουντια περιμένει και σου έχει δηλώσει κάτι. Άμα το θυμάσαι τον καλά. Τι μου έχει δηλώσει. Ότι της αρέσεις. Το θυμάσαι. Ναι. Οκ. Και κάποια στιγμή θα ήταν ωραία να έχει μια απάντηση. Η κοπέλα. Τι έχει βάλει μεσολαβητή. Τι? Τι έχει βάλει μεσολαβητή. Όχι, απλά επειδή το συζητάμε, δεν θέλω να. Ξέρεις, είναι από τη γυναική πλευρά είναι άσχημο όταν στεναχωριέται κάποιοι. Δεν έχει κάποια απάντηση, έστω. Είναι ότι στο πάσαμε. Μα τα είπαμε και χθες. Δεν χρειάζεται να. Δεν είπα κάτι. Δεν χρειάζεται να τα λες ευθέως. Νομίζω ότι με τις κουβέντες που κάνεις. Καταλαβαίνεις. Εγώ νομίζω ότι με τις κουβέντες που κάνετε βγαίνουν άλλα συμπεράσματα και μετά λέτε εμένα ότι εγώ σας ζευγαρώνω. Κάικε. Αλήθεια. Heh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 
Να μην υπάρχω. Σίγουρα ευτυχία. Ναι. Ναι, σίγουρα. Σιγουράκι. Σιγουράκι. Για να σου αμπισκότω. Στα σιγουράκι πας. Ε. Δεν πας σιγουράκι ποτέ. Μ' αρέσουν αυτά που ακούω. Τι να το κάνεις στο σιγουράκι. Σου γεμίσω μπουκαλάκια να σώσω λίγη κολόνια, αν θέλεις. Μπορείς να έχεις κάποια υποχρέωση βέβαια απέναντί μου, έτσι δεν ζητήσω όταν δίνω κάτι, δεν θέλω κάτι αντάλλαγμα. Δεν θέλω να πάρω την κολόνια σου. Απλά για να το διευκρινίσω. Προτιμώ όταν μου αρέσει μια αντρική κολόνια να τη μυρίζω πάνω από τον άλλον. Η Άννα πρέπει να στρώσει τραπέζι. Άννα! Λοιπόν, ωραία. Ωραίος εδώ. Καλός εδώ. Άννα, sorry. Έτσι. Sorry άλλη μια φορά. Όταν, να στρώσει τραπέζι, ως, γιατί είμαι έχω στρώσει τα μακαρόνια. Λίγο ζάχαρη. Ναι, θα βάλω τώρα. Ναι. Για λέγε. Και... Άννα, όλα cool. Πολύ καλά. Ξενέρωσες που μπορεί να επηρεάσει. Ναι, ναι. Το περίμενες. Όχι. Μα καθόλου το περίμενα. Από ποια περίμενες ότι μπορεί να επηρεαστεί, μπορεί... ότι δεν θα επηρεαστεί, όταν και επηρεάστηκε. Η συγκεκριμένη. Μονό. Ναι, δεν επηρεάζεται τώρα. Για πράγματα το ότι δεν βγάζουν νόημα. Σου εξήγησε. Ναι, μου απολογήθηκε. Ότι τι. Ότι επηρεάστηκα για κάτι το οποίο δεν... Λύθηκε. Ναι. Η αγκαλιά ήταν το λύσουμε. Ναι. Άλλα, έχεις καταλάβει τίποτα άλλο για την κλόβη, εγώ το πήγαινα... Στο άλλο, ναι, ξέρω. Θα θέλω να το πω σιγά. Τι θες να κάνουμε. Αχ, στον τίποτα, κάτσε. Τα πιάτα θα φέρω. Στέλλα, πιο γρήγορα γιατί τα κόψει. Αυτά είναι που θα βγάλω. Πιο γρήγορα γιατί τα κόψει. Δεν υπάρχουν όλα ίδια. Εντάξει, γιατί τα κόψει. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα βαράζουν την κουτάλα. Για να κάνεις πιο πέρα, Στέλλα μου. Εδώ πέρα φτιάχνουμε, κάνουμε δουλειά, XP. Στο μάγειρα τη... Τόσο! Σε παρακαλώ, Σοκράτη. Μα δεν χωράω. Μα χωράς, Στέλλα. Μα δεν χωράω. Έλα, χωράς τώρα που δεν χωράς. Αλλά έχω και το σοβαρό. Και το τρελό. Σε έχουμε δει. Τι? Σε έχουμε δει στο τρελό. Δεν με έχεις δει. Σε έχω δει. Δεν με έχεις δει. Σε έχω δει, πίστεψέ με. Το σοβαρό ήταν εκείνο. Ήταν αυτό το σοβαρό. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήτανε σοβαρό. Ήταν σοβαρό. Ήταν σοβαρότατο. Τι εννοείς. Τόσο σοβαρό. Να σου πω κάτι, δεν κάνω πράγματα χωρίς λόγο. Αλλά όταν ξεφύγω, ξεφεύγω. Το είδαμε. Δεν είδες. Το είδαμε, πίστεψα. Μια χαρά ήταν όλο. Το είδαμε. Όχι, αντίδρασες σωστά. Εγώ δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει. Εγώ νομίζω θα την έσφαγα στο ξύλο. Όχι, για την τηλεόραση αντέδρασα σωστά. Για τηλεόραση. Αντίδρασες όπως θα αντιδρούσες στη ζωή σου. Στη ζωή σου θα αντιδρούσες έτσι ακριβώς. Ναι, το ξέρω. Αυτό ακριβώς και έκανες. Απλά ίσως τελικά. Αυτό. Ναι, απλά το να φύγεις είναι λίγο σαν ήττα. Λένε κάποιοι. Όχι, απλά, δεν ήταν. Εγώ δεν το πήρα. Τελικά ίσως να πρέπει να μείνω λίγο περισσότερο και μετά. Όχι, εγώ δεν το πήρα έτσι. Εγώ το πήρα ότι απλά σαν να είπες ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Κλασικό οικονομή και φεύγω. Να, χαίρομαι ότι, που το αντιλαμβάνεσαι. Ότι σε πείραξε πάρα πολύ και είπες ρε φίλε, ούτε ήττα, ούτε τίποτα. Απλά είναι εγώ ένα έτσι πολύ λεπτό. Λέω πως το λένε οι άλλοι. Θέλω να φύγω. Δεν γουστάρω να κάθομαι. Έχουμε 5 λεπτά να τι εννοείς, αφού μαγείρεψε. Αλλά έχουμε 5 λεπτά μόνο. Ωραία, θα πάρεις φαγητό δίπλα. Όχι, δεν θα πάρω κάτι, δεν πειράζει. Να σου λέω κάτι, μου λες, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν θα φάω εκεί. Σαν να ακυρώνεις όλο αυτό που έκανε. Όχι, δεν το ακυρώνω. Ωραία, θα πάρεις λίγο από αυτό που έκανε. Okay. Εντάξει. Okay. Ταιριάζουμε λίγο, ναι. Ξέρεις, γνωρίζουμε και κοινό κόσμο, οπότε... Με το Γιάννη. Α, ναι. Σαν να είστε, ξέρεις, ίδιος τύπος. Εντάξει, και νομίζω οι άνθρωποι που δουλεύουμε βράδυ
Έχουμε λίγο... Πώς ήταν η δική σου, εμάς η εμπειρία όταν γνωριστήκαμε μεταξύ μας, πρέπει να ήταν πίεση στο φουλ, αδρεναλίνη στο φουλ. Μπήκες πρωτή. Ναι. Χειρότερο, Δεν ξέρεις. Τι έκανες μετά όταν έφυγε η Μαρία σε εμάς δίπλα, ήσουν... Ήμουν εδώ και άκουγα ποιος μπαίνει δίπλα. Άκουγα τα ονόματα. Αμήχανο λίγο το πρώτο, το πρώτο. Εγώ ήμουν πολύ καλά. Όχι, μπήκα μια χαρά. Το ξέραν που πάνε, εμείς δεν ξέραν. Δεν ξέραμε τίποτα. Έχουμε γνωριστεί όλες οι κοπέλες, καθόμαστε καναπέ και λέει τώρα θα έρθει ένα γόρι. Να σου πω κάτι. Το είπα και πριν. Γιάννη, έλα. Ό,τι σχέδιο και αν έχεις κάνει, ένα πλάνο, το πώς θα κινηθείς. Όχι τις πρώτες στιγμές. Να. Εννοώ τις πρώτες στιγμές. Ξεκυριεύει τόσο πολύ το άγχος. Που πέφτει σε εντόνι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τίποτα σε εντόνι. Τίποτα. Εγώ έβλεπα ούτε τι λες δεν καταλαβαίνεις. Το έχω πει αυτό. Στο τέτοιο. Στον καλά. Γιατί με ρωτάει. Στον καλά τι γίνεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα γίνεται στον καλά. Ακούς λέω στον καλά, λέει η Μαρία, μου ρωτάει η Μαρία. Και λέει, Άννα, λες, αυτή τη βδομάδα σε καλέσαν τρία αγόρια στο κόκκινο δωμάτιο. Και λέω, λες και είμαι σπίτι μου. Ναι, δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε. Ήταν η μέρα που σε είχαν καλέσει τρία αγόρια από το σπίτι. Ναι, δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε. Είναι μερικά πράγματα. Θες να κάτσω εδώ, να κάτσω εγώ δίπλα στην Καμπριέλα. Ναι, βάλτε να κάτσει. Όχι, δεν του δίνω θέση. Είναι μερικά πράγματα. Πάει και τσαγκαλιάζει όλες. Δεν ξέρω πώς να τα εκφράσω γενικά. Μου αρέσει το να με φλερτάρουν, αλλά ποιοτικά. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει. Κατάλαβα. Μου αρέσει το πιο. Όμορφο, ρε παιδάκι μου. Μα αυτό είναι το διακριτικό και το ωραίο. Αυτό είναι το παιχνίδι. Γιατί είπα ότι δεν μου αρέσει το διακριτικό φλερτ. Περίμενε, γιατί μπερδευόμαστε. Είπα εγώ ότι δεν μου αρέσει το διακριτικό φλερτ και το ωραίο, αλλά μου αρέσει να με φλερτάρουν, να με διεκδικούν. Εσύ δεν είπες ότι να σου πει, έλα εδώ. Έτσι. Να με διεκδικούν, όχι να μου πιάνουν το μπούτι. Σου πιάσω εγώ το μπούτι. Λίγο. Σου πιάσω εγώ. Εσύ πιάσε, δεν υπάρχει θέμα. Δεν πάρει χειλιά. Εσύ θες να μου πεις κάτι. Θες να μου πεις κάτι. Όχι, εγώ σ' άκουγα απλά. Ό,τι είχα να πω το είπα. Θες. Ναι. Πότε, πού. Πού καθόμαστε. Καθόμαστε, ναι. Άρα δεν θα πούμε κάτι άλλο. Το κλείωσαμε. Ναι. Θες να μου πεις εσύ κάτι. Σου λέω, συνέχεια. Είναι όλα σε μια ώρα. Όχι, γι' αυτό δεν έχω κάτι να πω. Okay. Πάρα και εγώ στήλ. Ναι, να είμαστε και οι δύο έτσι. Δεν θέλω να φύγω. Κι εγώ. Βασικά εκεί θες και αυτό μου. Ούτε εκεί θα την ξαναδώ, αλλά την άλλη λέω καλά, θα μου βαρεθεί. Ποτέ. Συνέχεια τα ίδια. Γιατί το λες αυτό. Τι. Γιατί το λες αυτό. Τι γιατί, γιατί μου λες συνέχεια και λέω ρε γιατί. Δεν θα σε βαρεθώ. Είναι λοιπόν. Δεν βαριέσαι εύκολα. Δεν βαριέσαι εύκολα. Όχι, εσύ βαριέσαι. Κοίτα, τώρα ο άλλος είναι αδερανής και δεν θα σπίγουν λίγο διάφορα. Ένιωσα την ανάγκη να ξαπλώσω στον ώμο σου. Σε παρεξηγήσω. Να μην με παρεξηγήσεις. Που μου βγει αυτό, αυθόρμητο. Απλά το είχα ανάγκη. Και όχι σε οποιονδήποτε. Είχα ανάγκη να το κάνω σε σένα αυτό. Σου έδειξα εγώ ότι είμαι. Όχι, απλά δεν θέλω να νομίζω ότι. Α, κοίτα, από την τρίτη εβδομάδα πώς συμπεριφέρεται. Γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Τι το δικαιολογείς να πει αυτό. Αυτό. Όχι, σου είπα ότι είμαι σε πολύ. Αυτό. Απλά ήθελα να σου. Δεν ήθελα να δικαιολογηθώ ούτε να απολογηθώ. Δεν χρειαζόταν να νομίζω απλά αυτό τώρα. Να μην με έπαιρνε κάπου σε αυτό. Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που είχα ζήσει χθες, άρα είναι αχρίαστο να το εξηγείς. Και το πιο ωραίο πράγμα που θα ζεις εσύ σήμερα. Θα φάω από το φαγητό σου. Είμαι σίγουρη. Ξέρεις, είναι το θέμα. Είναι ότι δεν κάνω συνταγές και δεν κάνω τις ίδιες. Κάνω
πειράματα. Διαφορετικά πράγματα. Πειραματίζομαι. Ρίχνω πράγματα μέσα να δω τα βιβλία. Δεν σου είπα ότι θα δοκιμάσει πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μαγειρεύαμε την Αθηνά, ένιωσα πολύ όμορφα γιατί πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι μαζί και να έχουμε χρόνο μόνοι. Το κάναμε αυτό νομίζω. Δίπλα βήσαμε ένα ζευγάρι και είναι μια χαρά, μια ώρα μόνο. Ναι, ένα όμως. Τα υπόλοιπα. Ναι. Σιγά σιγά. Ποια είναι τα υπόλοιπα. Άμα θέλουν, λέω. Αθεντικά μιλάω. Σιγά σιγά. Εντάξει, και εγώ μπορώ να θέλω να είμαι με κάποιον δυο μας. Εγώ γιατί σε ζήτησα χτες. Εντάξει, μην κάνεις ότι δεν με ζητήσεις και σε γάμο. Δηλαδή, άμα θες κάτι πολύ, πας και το δηλώνεις. Yeah. Θέλω αυτό. Λες και κάνεις και μια θυσία, το λες. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι, θα ξαναπαντρευόσουνα. Όχι, γάμο δεν θα έκανα ποτέ. Αλήθεια. Mm. Γιατί? Είσαι απόλυτο. Δηλαδή, άμα βρεις κάποιο από εδώ μέσα... Εντάξει, απόλυτο δεν είμαι για τίποτα. Απλά θεωρώ ότι ο γάμος και η καθημερινότητα σκοτώνει τα πάντα. Όπως έχει τελειώσει ήδη. Έχει τελειώσει, φίλε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κατάλαβες τι είπες τώρα. Έχει φύγει. Θα φύγω, φεύγω. Δεν θα κάτσω άλλο. Ρε, να σε μιλιάσω. Όχι, απλά φεύγω. Εντάξει. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Γιατί το είπες έτσι. Ποιο. Καλή όρεξη. Δεν το πάρεις. Όχι. Δεν το δώσω σε άλλο. Μια χαρά. Να δώσω πρώτα σε άλλο, να δοκιμάσω. Θα το δώσω σε κάποιον που αντίπα. Και μετά από 10 λεπτά. Ναι, δεν θα γίνει τίποτα. Κι άλλη να ξαναδείς. Θα πούμε. Πολλά έχουμε κοινά εμείς. Πολλά. Πρόσεξε τη δουλειά σου. Ερωτηθείς πράγματα. Και Νίκο, αποφάσισε ποια θέλεις από όλα. Γκαμπριέλα. Αφού δεν φεύγετε, παιδιά, ακόμα. Δεν έχει πει ότι φεύγετε. Έριξε τέτοιο. Πότε. Τι. Έδειξε ότι φεύγει. Ναι, ναι. Θα φυγείς. Έχεις φάει άλλους άντρες. Όχι, κανένα. Δεν μπορώ να σε διεκδικήσω. Όχι, ρε. Εσύ είσαι το στήριγμά μου. Εσύ είσαι το στήριγμά μου. Εσύ είσαι το δικό μου. Εσύ είσαι το δικό μου. I know. Baby, μη στενάχωριέσαι, είμαστε μαζί σου. Ποιος στενάχωριέται, για ποιο πράγμα. Γενικά. Έλα να πάμε σπίτι. Έλα να σε πάμε σπίτι. Όχι. Έλα να σε πάμε σπίτι. Μόνος μου. Ρε, ξεχώρα. Θέλουμε να συνοδέψουμε, βρε παιδί μου. Έλα, έλα, έλα. Αφού η άλλη ακόμα είναι εδώ, τι βαριάζει. Γεια σας, παιδάκια. Τώρα τι κάνουμε, τρώμε κάπου, παιδιά. Είμαστε ευγενικές. Κλαουντιά, τρώμε κάπου. Εγώ έχω τρόπους. Για ένα κούτελο ζούμε εδώ. Τους έχεις στο σπίτι. Είμαστε και από σπίτι. Τι κάνουμε, τρώμε κάπου. Α, έρχονται αυτοί. Κατάλαβες γιατί ήθελα να είμαι εγώ με τα κούνια στην κουζίνα. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πάρουμε δίπλα. Έφυγα. Φεύγω. Προσεκτικά τα λάθια. Δεν θες να με πας μέχρι εκεί πάνω. Ναι. Ωραία. Αχ, βγάλε μου λίγο το μαλλί, παρακαλώ. Αυτό. Αυτό εδώ που κρέμεται. Ευχαριστώ. Μέχρι την πόρτα. Έτσι. Μην τα έχεις όλα έτοιμα. Λοιπόν, αυτά δεν αλλάζει. Τα παίρνουμε διπλά. Για να περνάω όλους μαζί σου. Αυτά είναι δικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γελιές όχι. Από εκεί το έχουμε πει 10.000 φορές. Είναι για άλλον. Πάρα τι εννοείς. Είναι για άλλον. Συνέστημα. Έλα, έλα, έλα. Να. Καθού. Πες εννοείται. Πες εννοείται. Κράτησε. Κάτι άλλο δεν ξαναφτιάχνεις ο άνθρωπος. Γεια σας. Είναι εγώ που πειράζω τον παιδιά του. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος το έκανε αυτό. Παναγιώτη, πάλι ελιές στο θέμα, έτσι. Εμείς φτιάξαμε αυτό. Σπίσλες. Τριμώξε τον στην πολυθρόνα τώρα που είναι μόνο στο κλείσιμο, την πόρτα θα τον πιάσεις. Τώρα που σε πέτυχα μόνο σου, Δόρο. Τώρα θα δεις τώρα. Τι σε επιφυλάσσει η ξανθιά. Έχουν πέσει οι ξανθιές πάνω σου. Τι έχει. Φοβάσαι. Δεν θες να σε κουμπάω. Καλά, πες μου. Εγώ δεν μιλάω. Τι έγινε, τίποτα. Θέλεις την Αθηνά, είστε μαζί. Είμαστε μαζί. Όχι, ρωτάω.
Ερώτηση ήταν. Τι εννοείς είμαστε μαζί. Θα πούμε μετά. Αν έχουμε παντρευτεί. Ελπίζω να είναι. Αχ, ωραίο άρμα φορές. Ευχαριστώ. Βρωμιάρα. Σου δώσω εγώ. Λάκη, τι γράφω. Σε να μην δώσω δέρμα σου, όμορφα. Thank you. Ρωτάω. Ερώτηση ήταν, δεν είναι κατάφαση. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Τι εννοείς είμαστε μαζί. Έχουμε σχέση, παντρευτήκαμε. Όχι. Άλλο σε ρωτάει, μπορεί ας πούμε, αν εγώ ενδιαφέρομαι για σένα, δηλαδή. Δεν μπορώ να σου δείξω το ενδιαφέρον μου, δεν θέλεις. Όχι, το σέβομαι, ναι. Όχι, αλλά το σέβομαι, άλλο μπορώ. Τι άλλα λόγια να κάνω. Μπορείς, ναι. Μπορείς και το σέβομαι αυτό. Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω, εντάξει. Αυτό μόνο. Προς το παρόν, ναι. Αυτά. Μ' αρέσει που τα λες. Θα τα πούμε. Όχι, ειλικρινά εγώ αυτό. Ναι, αυτό. Οπότε είσαι ανοιχτό σε προτάσει. Αυτό σε ρωτάει κοπέλα. Τι είναι σε προτάσει, να ακούσω πράγματα. Στο να σε διεκδικεί και άλλη κοπέλα. Τι εκεί. Πλέον πω έκλεισε τον κύκλο σαν άντρα. Είσαι αφοσιωμένο κάπου, αυτό σε ρωτάει. Εύχομαι να βγει και το γλυκάκι καλό αυτό. Είμαι σίγουρη. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο με το γλυκό. Λοιπόν, κοίτα, το γλυκό είναι εδώ πέρα στο ψυγείο. Είσαι μία εσύ. Είσαι μία. Είσαι μία. Ποιο είπε ότι είμαι με τον Τρέα. Δεν είμαι. Τα γεγονότα. Δεν είμαι. Τα γεγονότα. Αν δεν είμαι, θα μπορούσε να ενδιαφερθεί και για άλλη κοπέλα. Α, όταν είμαι κάπου. Όχι, τώρα που είσαι με την Αθηνά, θα μπορούσε να ενδιαφερθεί και για άλλη κοπέλα ή όχι. Αυτό σε ρωτάει η κοπέλα. Μπορεί να τη αρέσει και αυτήν η ίδια. Να ενδιαφέρει για δύο ταυτόχρονα, όχι. Ρε παιδιά τώρα. Τι εννοεί. Δεν. Έλα, να ενδιαφέρομαι γιατί ταυτόχρονα όχι. Δεν... Τώρα. Οπότε εντάξει, είσαι εκεί και να μην ενδιαφέρεται κάποια άλλη για σένα. Άμα θέλει να δείξει κάτι, θα το σεβαστώ, λέω. Αλλά δεν είπα ότι με δύο ταυτόχρονα. Τι εννοεί. Άλλο έχω κλείσει, σαν γυναίκα, σαν άντρα. Οπότε θα την απορρίψει την άλλη, αυτό θέλουμε να πούμε. Ναι, οποιαδήποτε και αν είναι η άλλη. Παιδιά, τώρα αυτό που λέτε είναι πολύ περίεργο. Αυτά πάνε κάπου. Παιδιά, νομίζω ότι θα προτιμήσετε το κοτοπουλάκι. Πού να πετύτω. Έχω πιάτο, θα το πάλι. Δεν τις καθάρισα να πάμε για τις κυκλοδίες. Μα τις φέραν έτσι. Έτσι για να τις καθάρισουμε εμείς. Αλλά είναι νόστιμες. Οι ελιές πάνε κάπου ερωτηματικά, δεν ξέρω. Μου είπε η Κλαούντια ότι αυτός που είναι το ερωτηματικό ξέρει. Α, η ελιές έτσι με Κλαούντια. Δεν τι έχουμε πάθει με τις ελιές. Yeah. Δεν τι έχουμε πάθει. Και σε κουταλίδι. Θα κάνουμε διαφήμιση, μου φαίνεται, στο τέλος με ελαιόλαδο. Έτσι. Παραδόξως, το φαγητό του ήταν καλό. Αν και είμαι δύσκολος στο να αποφασίζω στις γεύσεις μου γενικά. Και ιδιότροπος μου άρεσε. Έρχομαι. Να φέρουμε ένα πιάτο. Όχι, ευχαριστώ. Πού είσαι, Μαρία, κάτσε και ερχόμαστε. Νίκος, να τον ταΐσεις. Να τον ταΐσεις. Αλήθεια. Τι νέα. Να φέρουμε ένα μαγειρό πιτό. Εμείς εδώ για να είμαστε. Θα κάθομαι έτσι πιο. Λοιπόν, α, έχετε κάνει τι είναι αυτά, κοχύλια με τι. Τα κορίτσια μας τα φτιάξατε. Α, και γιατί το λες τόσο παραπονεμένα. Όχι, όχι, εδώ ήταν. Αυτά που έχουν μείνει τα φτιάξαν τα κορίτσια. Αυτά που τα φτιάξαν εμείς εδώ. Μα κάνω κάτι να το λύσω. Με τόνο. Αδικείται και εμένα τώρα. Αυτά τι είναι, κοχύλια με τι. Με τόνο. Σάλτσα ντομάτας και τόνο. Ωραία. Και εκεί. Είναι. Τι είναι, ριζότο. Εσύ έκανες ριζότο. Α, έκανες εσύ εδώ, στον Αγοριόν. Έτυχε ήρθε η Αθηνά και κάναμε λίγο έτσι παρέα στο μαγειρική. Τι. Μαγειρέψε την Αθηνά. Έτυχε ήρθε η Αθηνά και κάνατε λίγο παρέα στη μαγειρική. Α, με βοήθησε λίγο με τη σαλάτα. Το έκανες δηλαδή για να φάτε κάτι άλλο εκτός από τον κοριτσιόν για να την εμπιστευόσουμε, γιατί σου άρεσε να μαγειρέψει με την Αθηνά. Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Όχι, δεν ήταν γιατί δεν εμπιστευόμαστε κορίτσια. Λέω και εγώ μπας και δεν φτάσουν από τα κορίτσια. Okay. Και για παρέα. Εσύ τρως αυτό που έκανε με την Αθηνά, βλέπω. Ναι. Δεν τρως τα. Αφήσατε πολύ. Θα μας κάνεις παρέα. Ήταν πάρα πολύ. Δεν θα φάω, όχι, γιατί έφαγα πριν. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε. Ωραία ήταν. Ήταν ευχάριστη έκπληξη μία ώρα. Τη χρειαζόμασταν, νομίζω.
Ναι, ήταν ωραία ιδέα το να. Το διαπερέσει, μα ταιριάζει. Τι λε. Πρέπει να σε λήξει ευχάριστησα, μα είναι έτσι. Μακάρι, μα γι' αυτό είναι το Power of Love. Έρχεται η Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι τα μεγάλα τα τρανά. Ένα παίκτη αποχωρεί, ένα καινούριο μπαίνει. Και το παιχνίδι τη αγάπη συνεχίζεται. Τα ζευγάρια αρχίζουν να δημιουργούνται. Τα φλερτ να είναι στον αέρα. Ε. Έχετε δει κάτι. Ναι. Έχω δει και κάτι αρνητικό. Πάμε λίγο κάτω στο τραπέζι. Πάμε. Γιατί θέλω να συνδεθούμε τα κορίτσια, αλλιώς δεν θα σας διακόψω. Τέλεια. Θέλω να συνδεθούμε και με τα κορίτσια και θέλω πριν να σας πω ότι άκουγα το Νίκο που ρώτησε την Τζούλια και εκείνη ξεκαθάρισε ότι... Αντρέα, για σένα βαράει καμπάνα. Πάμε. Τι έγινε. Ότι δεν είναι ερωτευμένη, ότι δεν νιώθει κάτι ιδιαίτερο, γιατί μέχρι τώρα η Γκαμπριέλα είχε τοποθετήσει τα ζευγάρια και θεωρούσε δεδομένο ζευγάρι τον Αντρέα και την Τζούλια. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, αυτό είπε και η Τζούλια. Ότι. Όχι. Όπως όλοι εδώ. Το παιχνίδι της κάνει όμως η Τζούλια, γιατί εγώ νιώθω ότι δεν συμπαθεί τον Αντρέα. Και εγώ τη ρώτησα. Α, εσύ γιατί τη ρώτησε. Έχει περιέργεια. Εσύ να μην πετάγεσαι. Τα λέμε ωραία με Τζουλιά, είναι καλό παιδί, είναι επικοινωνιακή. Okay. Και κάτι με ρώτησε και εκείνη και την ρώτησα και εγώ. Της γύρισα πίσω την ερώτηση ουσιαστικά. Θεωρώ ότι δείχνει ενδιαφέρον για τον Αντρέα. Παύλα. Εγώ πάντως τους ανθρώπους κρατάω... Μικρό καλάθι. Αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Είπε ότι ένας την ενδιαφέρει. Είπε ότι ένας την ενδιαφέρει. Είπε ότι ένας την ενδιαφέρει. Ένας την ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι και δύο, μου λέει. Μπορεί να είναι και τρεις. Εσύ πάντως πήγες και... Σκρίπτα μου. Τα γραπτά μου. Εσύ πήγες και τη ρωτούσες και... Τζουλιά. Ναι. Ναι. Και κάνατε και αγκαλιά ή κάτι. Ήσασταν πιο κοντά. Πάντα κάνουμε. Νίκο. Κάνετε φόκ συγκεκριμένο, έτσι θα το χάσουμε. Γίνεται χαοτικό. Καμιά δεν ξέρει που παίζεται. Ωραίο, ναι, αλλά να μην περνάει όλο το διάστημα. Έτσι, κάπου σιγά σιγά. Να κατασταλάζουμε. Πάμε τώρα. Να δούμε τα κορίτσια. Κορίτσια! Πού είναι οι μαγείρισες? Κλαούντια. Ναι! Είχες δίκιο που έλεγες ότι θα γίνει με ανοιχτή την πόρτα και εγώ θα μαγειρεύω. Γιατί υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που μαγείρευες εσύ μόνη σου και άλλοι ήταν αλλού. Η Στέλλα πλένει τα πιάτα. Τώρα, Στέλλα μου, πήγαινε κάτσε. Δεν είναι δυνατόν. Και όμως. Ο Σοκράτης ανησυχεί για τα νύχια σου, Στέλλα. Πώς πλένεις πιάτα με αυτά τα νύχια, μην πάθουν τίποτα. Έχω κάνει μανικιούρ πρόσφατα. Είναι ημιμόνιμο, δεν χαλάει. Εντάξει. Λοιπόν, και έλεγα πριν με την Κλαούντια ότι είχε δίκιο που φοβότανε το μαγείρεμα και παράλληλα τις ανοιχτές πόρτες. Έμεινε μεγάλο διάστημα μόνη της μαγειρεύοντας στην κουζίνα. Ποιος? Κλαούντια. Δεν τη βοήθησε κανείς. Όχι, με βοήθησε ο Σοκράτης. Μετά ήρθε ο Σοκράτης, το ξέρω. Αλλά για ένα μεγάλο διάστημα πριν έρθει ο Σοκράτης, ήσουν μόνοι σου. Μαζί μου ήτανε. Και όλοι οι άλλοι ήταν δεξιά-αριστερά, μιλούσαν. Υπήρχε, όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αφού το. Α, ναι. Το έχουμε. Τα αφήσαμε μόνοι σου. Δεν πειράζει, παιδιά. Δηλαδή δεν αναγκάζουμε κανένα το μαχαίρι στον καλέ, φυσικά. Απλώς το. Το εντοπίζω γιατί είχες δίκιο όταν λέγαμε για τη σύνδεση και ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό σε στενοχώρησε, σε ενόχλησε. Όχι, ειδικά όταν είμαι στην κουζίνα. Και η Αθηνά συγκεντρώνεται στην κουζίνα. Ναι. Με σίγουρη. Αυτό είναι εμείς όμως. Όχι στο δικό μας σπίτι, κύριε, στα άλλα. Στην άλλη κουζίνα συγκεντρώνεται καλύτερα. Γιατί στην άλλη κουζίνα μαγείρευε και ο Δώρος και εντάξει, κοίτα το κεφαλάκι χαμηλά. Ευχαριστούμε, Δώρο. Είμαστε μαζί. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, ήταν αρκετό, αλλά... Ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Είναι πολύ ευγενικό και ωραίο. Αθηνά, ζεις. Ναι, ζω. Δόξα τω Θεώ, Μαριά, Δώρο, δεν μου άφησε η Αθηνά να δοκιμάσω από το φαγητό που μαγείρεψε. Δεν σ' άφησε. Τι? Τα φάγε μόνη τη. Μόνη τη το έφαγε όλο. Η Αθηνά... Πήρα πυρούνι να το δοκιμάσω και μου λέει όχι. Είναι ψεύτρες. Μαγειρέψατε μαζί ή ο Δώρος μόνο μαγείρευε και στον βοηθούσες? Ο Δώρος μαγείρεψε, εγώ απλά έκοβα μια σαλάτα. Τρελαίνομαι γι' αυτό το ήθος, μόνο να κάνω συζήτηση ώρα και να απαντάει η Αθηνά. Εγώ έκοψα σαλάτα μου. Και μετά Αθηνά έκοψες και ψωμί. Ναι. Έλα. Και έβγαλες και τα σερβίτσια στο τραπέζι. Ναι. Εντάξει. Έχετε έρθει πολύ κοντά, είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Άννα. Εγώ. Ναι. Απλά θέλω... Θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Πώς αισθάνεσαι με την επιστροφή σου στο σπίτι? Με την επιστροφή στο σπίτι αυτή τη στιγμή που με ρωτάς, ναι. Αισθάνομαι υπέροχα.
Εννοείς ότι πριν από αυτή τη στιγμή που σε ρωτάω, υπήρχαν στιγμές που δεν αισθανόσουν υπέροχα. Εννοείται αυτό. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό. Θα φανεί. Υπάρχουν δηλαδή αποσπάσματα του σπιτιού που είσαι απομονωμένη. Όχι, απομονωμένη δεν είμαι. Έχουν γίνει συζητήσεις που σε έφεραν σε δύσκολη θέση, ήταν επιθετικές, τι? Υπόθηκαν συζητήσεις οι οποίες ήταν εκτός πραγματικότητας και με κάποιο τρόπο ανούσιες, και επειδή εγώ γενικότερα τα σούπα μου, πες, δεν μου αρέσουν σαν άνθρωπος, ήρθα λίγο σε δύσκολη θέση και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε άλλο με πράγματα που γίνανε στο παρελθόν. Και να ασχοληθούμε με αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Τι είπα, Ναγιώτη, ναι. Τίποτα. Εγώ θα δηλώσω, παιδιά, ότι δεν έχω καλή σχέση. Μόνος είπες ναι, χωρίς να σε ρωτήσω. Μαρία. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις? Δεν ξέρω, αν έχετε κάποια σοβαρή απορία, ναι. Έλα. Εγώ έχω πάρα πολλές. Έλα, ας ξεκινήσουμε με μία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Στέλλα αν ήρθε με κάποιο άτομο πιο κοντά σήμερα. Καμπριέλα. Κράτω το εσύ τώρα. Θέλει να έρθει το χέρι μου πιο κοντά κατά πάνω σου το πρωί. Ναι. Χάμου είναι πονηρό, έτσι. Καμπριέλα. Ποιος μίλησε? Η Στέλλα περιμένουμε να απαντήσει. Γιατί με ρώτησε αυτό το πράγμα? Δεν έχει σημασία γιατί βρέθηκε. Απάντησε. Η ερώτησή σου κάπου στοχεύει, κάπου αποσκοπεί, τι? Ναι, να μου απαντήσεις, γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν μείνει με απορία, θεωρώ. Γιατί δεν ήμασταν μαζί την περισσότερη ώρα? Ναι, αλλά δεν διευκρίνησες τη θέση σου. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Α, οκ. Καλά. Κάτι έγινε που ξέρει. Πες τον, Καμπριέλα, θες να το πεις? Εγώ, μετά να βγω εγώ χρεωμένη. Όχι, δεν ασχολούμαι. Οκ. Πιστεύω ότι όταν η Γκάμπη ρώτησε τη Στέλλα ποιος αρέσει σε σένα και η Στέλλα δεν το απάντησε, μπορεί να είχε το λόγο της ή μπορεί να της άρεσε κάποιο αγόρι που ήταν ακριβώς στην ίδια παρέα μαζί μας. Οπότε υπέθεσε να μην το πει για να μην βγει στη φόρα. Το σημερινό μας παιχνίδι εξελίσσεται ως εξής, αγαπημένα μου παιδιά και αγαπημένα μου κορίτσια. Πώς λέμε στο χωριό τα παιδιά και τα κορίτσια. Λοιπόν, μπορεί να πάει στο διπλανό σπίτι ο δώρος, να διαλέξει και ένα φίλο του να τον πάρει μαζί. Ό,τι δύσκολη θέση είναι αυτή. Ναι. Αφού είσαι και δίπλα μου, πάμε. Αν είναι επειδή είμαι δίπλα σου, να πάμε. Άντε, παιδιά. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Με πιέζεις έχουμε... τόσο, τι να πω και εγώ. Να σου χαλάσω χατήρι, μετά μέσα θα γκρινιάσεις, δεν λέει. Λοιπόν, θέτω τους κανόνες, παιδιά μου, εγώ. Περάστε εσείς επάνω. Και όταν έρθει η ώρα σας, θα σας το πω. Εγώ τα έχω πει 100 φορές. Ναι. Με έχουν γράψει όλοι. Τι κάνουμε με τα πιάτα. Και όποιος δεν συμφωνεί, να πει ότι εγώ δεν συμφωνώ, θέλω να το κάνω αλλιώς. Εγώ θέλω να πλένω το πιάτο μου κάθε φορά που τρώω. Λοιπόν, θέλω κορίτσια, να πλένω. Είμαστε 7. Τα έχουμε ξαναπεί. Παιδιά, δεν κάτσε. Δεν θα χωρίσω. Εγώ πριν έπλυνα το πιάτο μου και αυτό το βράδυ τα πλύνα κιόλα. Κι εγώ έπλυνα το. Όποιο τρώει μπορεί να πλύνει το πιάτο. Είμαστε 7 κορίτσια. Εγώ το έκανα και πάλι πήγα με ψήφο και έπλυνα και όλων των άλλων. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, όχι, είναι αδικία αυτό, γιατί δεν το κάνουν. Επίσης, να πάρει δεν καμία... το κάνουν αγάπη μου, δεν τα πλένουν τα πιάτα τους. Να βάλει πάνω το όνομά της και κάθε φορά που μιλήσει... Τα φεύγει, πώς ναι, θα το βάλουν το όνομά. Υπάρχουν και όμως... Δεν τα πλένουν, δεν θέλουν να πλένουν, τελείωσε. Εγώ είμαι υποχρεωμένη, ούτε η καλά ούτε υποχρεωμένη, ούτε εσύ, ούτε κανένας να πλένει τα άλλα πιάτα. Γι' αυτό λέμε, ο καθένας το δικό του. Δεν το κάνουν, το έχουμε πει κάποιες φορές, δεν το κάνει, εβδομάδες τώρα δεν έχει γίνει. Θα γίνει τώρα. Το έχουμε πει. Αλλά δεν έπιασε το κόμμα. Δεν αλλάζει, δεν. Μετά το ξέρω, θα κάνουμε κλήρο. Θα κάνουμε κλήρο, τα πλένουν όλα. Θα κάνουμε με Μανώ αυτό που έχει μείνει από παλιότερες ιστορίες. Και θα έχει κάθε μία το πιάτο. Οπότε αν δούμε ένα πιάτο ότι είναι με αυτό το όνομα συνέχεια εκεί, θα ξέρουμε τι γίνεται. Και αν μου πάρω εγώ την πιτζάνα σου και πίνω... Θα σε δω. Εκεί τι θα κάνεις? Θα πεις γιατί βγεις από την πιτζάνα μου. Θα γίνουμε κόντρα. Ναι, έχεις δίκιο. Μετά ξέρεις τι είπαμε. Θα ρίχνουμε κλήρο κάθε μέρα και τελείωσε. Μετά ξέρεις τι είπαμε, να πάρουμε πιάτα μίας χρυσός. Δεν πήραμε πιάτα μίας χρυσός. Μετά είπαμε... Όχι, αυτό ντροπή θα μας λέει. Ωραία, γιατί κάνουμε κλήρο εβδομάδες. Και μετά ρίξαμε κλήρο και να πλένει κάθε μέρα. Επίσης... Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ό,τι πείτε. Δεν έχω πρόβλημα να πλένω πιάτα, ναι, γενικά. Ούτε εγώ, αλλά... Ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό. Άμα δεν ένας μόνο, είναι προσκόμματα. Υπάρχει και ότι λερώνω, καθαρίζω. Δηλαδή δεν γίνεται να κόβουμε στο πάγκο το ψωμί και να φύγουμε και να αφήσουμε όλο το ψωμί. Έτσι ακριβώς. Χίλια κομμάτια εκεί πάνω. Αλλά ξέρεις τι, πλέον η κουζίνα έχει γίνει ένας χώρος που εγώ δεν νιώθω καθόλου άνετα. Αν υπάρχουν κοπέλες, δεν έχουν πει ποτέ. Ναι, ισχύει. Ποτέ. Ποιες είναι αυτές οι κοπέλες, να τις θέλω να πω. Εγώ δεν αναφέρω. Δεν έχουν πλύνει ποτέ. Και πώς θα γίνει τώρα?
Καλά σας βρήκα. Και θα βρούμε τις ντομάτες κολλημένες. Αυτό την πρίο. Όχι, συζητάμε και τα πιάτα. Έχουμε θέμα με τα πιάτα. Στο Power of Love υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούνται, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία που χωρίς αυτό θα γινόταν μια ζούγκλα. Οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες, ανάλογα με το πόσο βαρύ ή όχι είναι το φάουλ, υπάρχουν οι κάρτες. Τρεις κάρτες που σημαίνουν προειδοποίηση, σημαίνει ότι ο παίκτης φεύγει από το παιχνίδι. Μία κόκκινη κάρτα φεύγει κατευθείαν. Η Άννα βοήθησε, ρε. Να σου πω κάτι. Για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί πάω όταν πήγα δίπλα στα κορίτσια, για να δω αυτό που παίζουμε, θα μαγειρέψει τα δύο, πήγα να δω, ρε φίλε, έτσι. Και βλέπω άλλα άτομα εκεί. Ωραία. Έτσι. Μπορώ να πω, μου δίνεις το τώρα δεν θα σου δώσω. Γιατί πάλι, πρέπει να το ολοκληρώσω. Δεύτερη φορά. Και ρωτάω την Κλαουντία. Κλαουντία, ποιος μαγειρεύει? Και μου λέει, εγώ με το Σοκράτη. Η Άννα, τι κάνει? Ήταν με τον Παναγιώτη και μίλαγε. Έλα, κάτσε κοντά μας. Παίζει με το παιχνίδι, κάτσε εδώ. Με τις ερωτήσεις. Και δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Κάτσε εδώ, δίπλα. Ναι, εγώ, ό,τι θέλετε. No problem. Πάρα κάτσε, μην κάθεσαι κάτω. Πάρε το μαξιλάρι. Αυτό το t-shirt. Μία μέρα. Σήκω. Θα υποτίθεται ότι θα ερχόμασταν σε εσά. Σα κάνω και εγώ ένα δώρο. Το έχω μέσα, παιδιά. Και καλά. Θα είναι για όλη την ομάδα και θα γίνουν μια υπογραφή μου. Θα βάζαμε τις υπογραφές. Εγώ κάνω εξής και εγώ κάνω με τρελό. Και πρέπει να τις βάλαμε δηλαδή όλες. Ποιο θα το πάρει. Η νικήτρια ας το πάρει. Τι εννοείς, δηλαδή. Όποιος μείνει τελευταίο στο σπίτι ας το πάρει. Θα είναι τεστ αυτό. Κάποιο αυτό. Όχι, θα είναι κατά από μένα. Πριν. Θα είναι κατά από μένα. Την υπογραφή του. Θα το δείτε, θα το δείτε, θα το δείτε. Δεν είπα υπονοούμενο. Ότι κάποιοι ήταν πιο κοντά. Ποιοι ήταν, ποιοι είναι αυτοί? Εσύ με την Αθηνά. Εσύ τι σκέφτηκες? Τη Στέλλα ρώτησες όμως. Εγώ ρώτησα τη Στέλλα αν ήρθαν κάποιοι πιο κοντά. Ναι. Σε ρώτησα εγώ εσένα αν ήρθαν κάποιοι πιο κοντά. Τώρα δεν με ρώτησες τον καναπέ που καθόμαστε. Αν έχεις έρθει εσύ με κάποιον πιο κοντά, ρώτησα. Για μένα ήταν προσωπική ερώτηση. Ναι, αφού λέω Στέλλα, για ποιον ήταν? Νόμιζα ότι ήταν για παρατήρηση γενικότερη. Όχι. Τέλος πάντων. Καλά. Δεν ήρθαμε τώρα να μιλήσουμε για μένα. Γι' αυτό δεν ήθελα να έρθω, γιατί κανένας δεν μιλάει για το τι έχει γίνει. Όχι, ισχύει. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι το είπε για τη Στέλλα αυτό, ότι ήρθε πιο κοντά η Στέλλα. Ήταν ερώτηση στη Στέλλα. Όχι, απλά η Γκάπη δεν κατάλαβα τι ρόλο έχει σε αυτό. Ενώ βοηθάει κάποιον. Okay. Όχι, ρε Γκάπη, δεν το λέει για κάποιον. Τι λένε τώρα, δεν έχω καταλάβει τι λένε. Μα εγώ δεν την υποχρέωσα, έτσι έβαλα το μαχαίρι. Κάνουμε τόσο... Αυτό, ναι, ρε παιδιά, δεν είναι για να. Δεν είναι θέμα, ρε. Απλά σαν να ακούω το Σοκράτη να μου λέει δώρο, πες μας ποια σ' αρέσει. Ναι. Σ' αρέσει αυτή, γιατί σ' αρέσει αυτή. Χάνετε το παιχνίδι. Σε ρωτάω γενικά, σου κάνω τέτοιες ερωτήσεις, αλλά όχι στο μεταξύ μας τις κάνω, ας πούμε. Με αυτό δεν χάνετε και λίγο το παιχνίδι. Λέει, δεν έχω. Πώς το είπε η Τζουλιά, δεν άκουσα τι είπε και δεν έχω έρθει κοντά με τον Ανδρέα. Σε ποιον τύπο αυτό? Δεν είπε ότι δεν έχω έρθει κοντά. Πώς το είπε αυτό, ρωτάω. Ότι χθε ήρθαμε λίγο πιο κοντά και μ' άρεσε αυτό. Αυτό δεν είπε κανένα. Με τον Ανδρέα. Εσύ τι έπαθε τώρα? Εγώ τι έπαθα? Όχι, εγώ μια χαρά είμαι. Απλά νιώθω λίγο ότι ήσασταν λίγο το κλίμα λίγο περίεργο. Εγώ θα πάω να πλύνω κανένα πιάτο. Τι λέει η Σελά, εντάξει, όλα. Καλά. Σίγουρα. Φάγαμε. Ναι. Το γλυκό μπας και έγινε. Το δοκιμάσουμε. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει. Μήπως θα το τελειώσει τώρα, να το αποτελειώσει. Φτιάξα το γλυκό. Ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης άρχισε κάτι. Α. Δεν το τελείωσε. Πώς και από εμάς. Πάω να περάσω. Σε πήγα τα φως και μπήκα. Καλά έκανες. Δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Πού θα πάει το μπλουζάκι, Όχι, άλλο. Εγώ σταμάτησα να ανακατεύομαι από εδώ και πέρα με όλους σας, αλήθεια, γιατί βλέπω ότι όταν μιλάω, κάποιος έχει μετά πρόβλημα. Όχι, να σου πω κάτι, δεν είναι κακό να μιλάς, απλά μου αρέσουν ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή, ωραία, επειδή όμως οι υπόλοιποι μου λένε, με πήραν το σαλόνι να μου πούνε, ελάτε να κάτσεις, έλα να κάτσεις εδώ, γιατί θα συζητήσουμε όλοι. Καθόμαστε και λέμε για τα πιάτα, για το τσάι και για τα τόστ.
Δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα. Ούτε θα βγάλουμε το τσιγκέλι της Ελληνής, οποιασδήποτε του αλουνού, τι έχετε συζητήσει μεταξύ σας. Είμαστε εδώ για να συζητάμε τι γίνεται. Ναι, ακριβώς. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μα δεν έχω πρόβλημα να συζητήσουμε κάτι. Έχω πρόβλημα να αφήνονται υπονοούμενα ή να μιλάει κάποιο. Δεν άφησε κανείς υπονοούμενο. Μα μασάει φιλαδάφνης και να λέει κάποιες λέξεις. Ωραία, και να πρέπει εγώ να κατα... Δεν τρώμε φιλαδάφνης. Δεν νομίζω να έχουμε καν δάφνη. Εγώ δεν τρώω πάντως. Ποιος σου άφησε υπονοούμενο εσένα? Πες συγκεκριμένα, μου άφησε η Τζούλια υπονοούμενο. Ποιος σου άφησε? Εσύ πριν λίγο. Μίλησες σήμερα με την Τζούλια εσύ? Πότε? Σήμερα. Όχι. Καθόλου τίποτα? Όχι βέβαια, γιατί μιλούσε, ήταν απασχολημένη. Πότε να μιλήσω? Πότε, άμα ήθελες να μιλήσεις, μήπως ήθελες να μιλήσεις. Να πάω να την πάρω από σένα ή από αυτόν ή από εκείνη, από εδώ και... Δεν το κατάλαβα. Να την πάρεις, όχι να την πάρεις από εκείνη. Τι να σε κάνω, έτσι. Να μπει στην κουβέντα, ρε παιδάκι μου. Και... Κατάλαβε τώρα. Τι να πω στην κουβέντα, ρε. Μπορεί να μιλάει για Τζούλια με κάποιον. Όχι, ρε φίλε. Εγώ ξεκίνησα να πάω εδώ. Μπαίνουμε μέσα εγώ, η Γκαμπριέλα και η Στέλλα. Περνάμε μέσα, πάμε δίπλα. Και στεκόμαστε πάνω. Δεν κατεβαίνουμε κάτω. Πριν κατέβουμε κάτω. Αυτό. Και την είδα με κάποιον αγκαλιά, ας πούμε. Έω πώ αγκαλιάζομαστε, φιλιούνται, αγκαλιάζονται όλοι, ξέρω εγώ. Για αρκετή ώρα. Και κάνω σε κορίτσια για πλάκα. Οπ, εδώ έχει ψωμί. Για κάτσε λίγο να κρυφοκοιτάξουμε. Αγκαλιά, ποιο ήταν, εγώ ήμουν αυτό? Όχι. Α. Ο Σοκράτης. Δεν είναι κάτι κακό. Του είδα αυτό. Και κάνω εγώ για πλάκα, παιδί μου. Οπ, τι έγινε εδώ, τι έγινε εδώ. Όπως τα κάνω, ρε. Λοιπόν. Και λέω, έλα να δούμε. Και καλά, παιδί μου, να μας δουν ότι. Και καλά, ξέρεις, για πλάκα. Αυτό το πείραμα που κάνω εγώ πάντα. Και δεν ξεκολλάνε. Μένουν αρκετή ώρα. Και βαρεθήκαμε πάνω. Ναι. Και φεύγουμε. Και δεν κατέβηκα κάτω. Πού πήγες? Εδώ πάλι. Πάλι εδώ? Ναι, ήμουν πάνω εδώ. Βγήκα από εκεί, ήρθα πάνω, κοιτάζαμε και έφυγα πάνω. Δεν είναι κάτι. Αυτό και λέω. Αφού είπες ότι ο Σοκράτης μαγείρευε, ρε φίλε. Ρε φίλε, με το που άνοιξαν οι πόρτες. Α. Μετά από λίγο. Κατευθείαν. Αυτό και λέω, εντάξει. Και ήρθα πάλι εδώ. Εγώ γιατί πήγα. Ήταν και άλλα κορίτσια από εκεί. Καταλαβες. Ήρθα από εδώ, πάλι και οι τρεις είχαμε, Γαβριέλα, Στέλλα και εγώ, πήγαμε πάλι. Και λέω, εντάξει, λέω, ήταν απασχολημένη, δεν λέει τίποτα, θα περάσω κάποια στιγμή πιο μετά. Απλά και ωραία. Άνοιξαν οι πόρτες, διάπλατα και για τα δύο σπίτια, είχαμε μία ώρα, το οποίο θεώρησα ως κυνηγός να πάω να... συνεχίσουμε με την Τζούλια τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη μέρα. Ξαφνικά μπήκαμε μέσα, βλέπω μια αγκαλιά με τον Σοκράτη. Ήμασταν επάνω στις σκάλες με την Στέλλα και την Γκάμπη, η οποία αυτή η αγκαλιά διέρχησε αρκετά και απλά αποχώρησα, επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Και επέστρεψα στο σπίτι. Το δικό μας. Τη βλέπω στο τραπέζι της κουζίνας, κάθε με τον Παναγιώτη. Και τα λένε. Θα πρέπει να σου βάλω άλλο 4 γκολ, δηλαδή. Τι? Αυτιστικά. Θα μείνει τικ. Καλά, εσάς σας αρέσει να κάθεστε όλη τη μέρα στον καναπέ ή στην κουζίνα που κάνουν τα ίδια? Δεν είναι πολύ κουραστικό, ψυχοφθόρο? Εμείς δεν κάνουμε τα ίδια. Εμείς παίζουμε και παιχνιδάκια από εδώ. Δεν είμαστε τόσο ξενέρωτοι σαν και εσάς. Ξέρεις και καλά. Δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα βγω μετά εγώ η κακιά και εγώ η περίεργη. Και εγώ αυτή που θίγομαι και... Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν εσένα? Τι? Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν εσένα? Όχι, αφορούν φιλικά μου πρόσωπα. Τι φιλικά σου πρόσωπα, σε 2 εβδομάδες έκανες φιλία? Ναι, από ό,τι θέλω, δεν έχεις φιλία με τον Σοκράτη. Εσύ το είπες αυτό, δεν το είπα εγώ. Είπες στον Σοκράτη ότι έκανε φιλία μαζί μου σε 2 εβδομάδες. Από ο Σοκράτης, είναι φίλος και σε νιώθω πολύ κοντά του. Άλλο σου λέω κάτι που είπες εσύ. Είπες ότι ο Σοκράτης πρόλαβε να κάνει φιλία μαζί μου και εσύ λες τώρα ότι ρωτάς γιατί σε απασχολούν τα φιλικά σου πρόσωπα. Ναι. Άρα τι κάνεις, τα προστατεύεις? Όχι, έχω απορία για κάποια πράγματα γιατί ξέρω πώς νιώθουν. Δεν ξέρω εγώ πώς νιώθει η φίλη μου ή ο φίλος μου. Για μένα προσωπικά δεν ξέρεις. Δεν είσαι φίλη μου. Ωραία, είσαι μέσα στο σπίτι όμως, με βλέπεις, οπότε μου λες για τον Αντρέα. Δεν σε κάνω παρέα. Σε το σπίτι. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Δεν μου άρεσε αυτό που είπε η Γκαβριέλα μπροστά στα γόρια, το τι μου είπε, εσύ δεν είσαι φίλη μου. Ένιωσα μία
επίθεση, χωρίς λόγο. Και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα με αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί εγώ μέσα στο σπίτι στερώ όλες φίλες μου. Δεν δοκιμάζει τη ζηλιά σου, δοκιμάζει το ενδιαφέρον σου. Ποιο ενδιαφέρον, φίλε. Όταν γυρίζει. Ποιο ενδιαφέρον, που ανοίγουν οι πόρτες. Ναι. Διάπλατα. Θα γίνει ένα σπίτι. Ναι. Φυσικό. Ναι. Σωστό. Ποιον θες να δεις πρώτο. Αυτό που είπες, σωστό. Συμφωνώ και εγώ με αυτό που είπε ο Γιάννης. Ποιο. Που την πα να δοκιμάζει. Τόσο. Να σε δοκιμάζει. Σε τι περίμενε, να ανοίξουν οι πόρτες και να δει παπέ στην αγκαλιά σου, Τζούλια, Αντρέα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Τα πράγματα να τα λέμε το όνομά τους. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε κυνηγοί. Αυτό. Καταλαβες. Δεν είναι οι γυναίκες. Τέλος. Αυτό είναι. Κοίτα, πώς να λέω ότι. Μην αλλάξουμε τώρα τα. Ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ούτε. Και... δεν έχουμε πει τίποτα. Εντάξει, ξαναλέω. Δεν με απασχολεί. Απλά όταν είσαι. Σε ενδιαφέρει να πείτε ή όχι, ρε αγόρι. Σε ενδιαφέρει. Το άτομο αυτό, σε ενδιαφέρει, σαν προσωπικά. Δεν θα απαντήσω γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Okay. Να, δεν θέλω να απαντήσω. Θέλω να σου πω να συζητήσουμε λίγο οι δυο μας. Πού? Έξω. Εδώ, σε ακούω, κάτσε. Δεν θέλεις. Ακούω και εδώ, ενώ όλοι ακούω. Άξι. Επειδή δεν θα ήθελα να συζητήσω μπροστά σε όλους. Εντάξει. Άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, κάποια άλλη στιγμή. Όχι, άμα δεν θέλεις να πάμε έξω. Θα με άλλη ώρα. Δεν είπα δεν θέλω. Απλά αν είναι κάτι προσωπικό, να πάμε. Ναι, για να σου το πω. Ωραία. Εγώ δεν έχω την Τζούλια μπροστά μου, εσένα έχω, Ανδρέα. Και σένα ρωτάω. Καλά κάνεις. Απλά εντάξει, δεν πρέπει να πω. Άμα δεν θες να πεις, μην πεις. Δεν σου απαντούσε. Και την Τζούλια να ρωτήσεις, νομίζω ότι θα σου απαντούσε διπλωματικά, δεν θα σου απαντούσε τίποτα. Και να ήθελε τον Ανδρέα. Την Τζούλια τη ρώτησα. Ναι, μωρή, εντάξει. Πάλι θα σου απαντούσε διπλωματικά και είμαι σίγουρος. Διπλωματικά μου απάντησε. Μπράβο. Μου είπε: μπορεί να μ' αρέσει και ένας, μπορεί να μ' αρέσει και δύο, μπορεί να μ' αρέσει και τρεις. Είναι διπλωματικό. Έτσι μου είπε. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό? Έτσι διπλωματικό. Μου είπε. Διπλωματικό. Διπλωματικό. Ναι, ρε. Αποφεύγει την ερώτηση με λιγμό. Ωραία. Εντάξει. Λέω μείνε ένα... στο διπλωματικό. Ξέρουμε τον έναν, λέω. Ωραία. Θεωρώ δεδομένο τον έναν. Μπράβο. Είπα εγώ. Ωραία. Μείνε στο διπλωματικό. Τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, πού προβληματίστηκες? Εγώ. Ναι. Δηλαδή, εσύ πού λες να προβληματίστηκα? Με αυτό που σου είπαμε με την Καμπριέλα. Μου λέει κάποιος θέλει να σου πει κάτι και μου κάνεις μια ερώτηση. Ναι, σε ρωτήσαμε. Και σου λέω εγώ ότι μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει αυτό που μου ρωτάς. Ότι ενδιαφέρεται κάποια άλλη. Και από τη στιγμή που δεν έχω καταλάβει κάτι, σημαίνει ότι κάποιο παιχνίδι θα είναι. Και επειδή εγώ δεν είμαι ηλίθιος, καταλαβαίνω κάποια παιχνίδια. Ναι. Καταλαβαίνεις. Εκτός ναι. Και αν έχω καταλάβει λάθος από την αρχή. Ναι. Άκου. Μπορεί να ενδιαφέρεται κάποιοι για σένα. Το κατάλαβα αυτό που μου είπε. Και μπορεί να κάνει κάποιος παιχνίδι για να τσεκάρει για τον άλλον. Δηλαδή... Αυτό που λες πάλι όμως είναι υπονοούμενο, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί εγώ να ενδιαφέρομαι για σένα και να ρωτάει η Καμπριέλα. Ναι, ναι, okay, το κατάλαβα. Ναι. Αυτό. Okay. Από τον μπορεί, από το να ισχύει, ναι. Υπάρχει ένα κενό. Θες να ξέρεις, εσύ καταρχήν ενδιαφέρεσαι για την Αθηνά, που κλεισικά έχει τελειώσει το κομμάτι το ερωτικό το δικό σου, έχεις κλείσει έναν άντρα. Καταρχάς, σου έχω πει και πάνω ότι όταν ενδιαφέρομαι κάπου δεν μου αρέσει να παίζω παιχνίδια, έστω και αν είμαι σε παιχνίδι. Κάποια άλλα παιδιά και από πλευράς όμως δεν δίνεις κάτι για να δείξεις και να τους αφήσεις να μπορούν να σου δείξουν κι αυτοί. Ναι. Και από τη στιγμή που λες εσύ ότι οι υπόλοιποι δεν σου δείχνουν κάποια πράγματα και περιμένεις να σου δείξουν, όταν κι εσύ κάθεσαι αδρανής και δεν δείχνεις ένα ενδιαφέρον, πώς να σου δείξει ο άλλος κάτι? Ή ό,τι σου δείχνει τέλος πάντων πάει χαμένο. Μπορεί να δείχνω με τον τρόπο μου ή μπορεί να μην νιώθω έτοιμη ή σίγουρη να το δείξω. Κάτσε εκεί που είσαι. Περίμενε τον. Κι άμα έρθει, γράψε μου. Περίμενε εσύ. Θα το γράψουμε, έτσι. Όχι, όχι, όχι εσύ. Όχι εσύ. Όχι, γράψε το. Γιατί συγκεκριμένη λάθος. Ναι, ναι. Εφόσον είναι, περιμένει, αν είναι διπλωματικό, όπως λες εσύ, περιμένει να έρθει, περίμενε. Ήρθε μία, ήρθε δύο, ήρθε τρεις, ήρθε τέσσερις. Όχι και 100, ρε φίλε. Αυτό θέλω να καταλήξω. Καταλαβες. Περίμενε εσύ να ξανάρχεται. Περίμενε να έρθει. Και άμα έρθει, γράψε μου, λέω.
Το πιάσες. Απλό είναι. Περίμενε κάποιον που όλο έρχεται, 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 έρχεται. Ποιον? Τον Κωνσταντίνο. Τον ζήσαμε, πιστεύω. Ε? Δεν το ζήσαμε. Εσείς δεν ήσασταν εδώ. Εμείς το ζήσαμε εδώ τον Κωνσταντίνο. Τον είδαμε, ναι. Αυτό. Κατάλαβες. Περίμενε κάποιον να έρθει. Περίμενε ένα τέτοιο χαρακτήρα, ας πούμε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι καλύτερος από μένα. Αυτό. Ωραία. Το καφεδάκι. Αυτό ήταν μια παρέμβαση. Μας έστειλες. Απάτα πράγμα. Είναι η αλήθεια. Δάνη, είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Μην λέμε. Κοίτα εδώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι πολυδιάστατη. Κρύβομαι αυτή τη στιγμή. Είναι πολυδιάστατη η αλήθεια. Δεν γίνεται. Δεν κρύβομαι. Δικιά σου η αλήθεια μπορεί να είναι διαφορετική με τη δικιά μου αλήθεια. Δεν κρύβομαι. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Όχι, απλά γυρίζει γύρω το δάχτυλό σου. Γύρω-γύρω μας πας. Γύρω-γύρω-γύρω. Τι? Γύρω-γύρω μας πας. Γύρω-γύρω. Δεν το κατάλαβα. Εννοώ. Όχι, όχι, όχι. Μισό. Αυτό που εννοούσαμε για τον Αντρέα, για το γύρω-γύρω που κάνει, είναι ότι δεν μου ξεκαθαρίζει αν τελικά ενδιαφέρεται για την Τζούλια ή αν τον ενδιαφέρει κάποια άλλη κοπέλα. Το είπα στο σημείο που τον ερώτησα αν του αρέσει κάποια άλλη και όχι η Τζούλια. Και οι απαντήσεις που μου έδινε δεν ήταν σαφείς και απλά τον ρώτησα αν τελικά του αρέσει η Τζούλια ή αν του αρέσει κάποια άλλη. Τι έκανε ο Σωκράτης? Έρχεται και σας φυλάει όλες και εμένα μου κάνει έτσι και καλά. Α, ναι. Τα πάμε. Έλα, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ έχω τσαντιστεί γιατί όλοι το παίζουν χαζί εδώ μέσα, άντρες, ναι. Γυναίκες. Και να σου πω κάτι, άμα δεν θέλω να τους ρωτάω, δεν θα κάτσω να ασχολούμαι και με αυτούς. Θα ασχοληθώ τώρα με μένα. Έρχεται πιο νωρίς πριν μαγειρέψουμε και αγκαλιάζει τη μία, αγκαλιάζει την άλλη, αγκαλιάζει την Τζούλια. Δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί μετά αυτοί με λένε εμένα κακιά και μόλις την εκατεύθυνα κατά βάθος θέλουν όλοι να ασχοληθούμε με όλους. Ναι. Όταν λέμε όμως να μαγειρέψει η Άννα και η Κλαούντια. Να μαγειρεύεις, όχι να κάνει, δηλαδή τις γεύσεις να πάρεις. Όχι, το τυρί είναι τυρί, τρίβεις, δεν αλλάζει κάτι. Και τι να κάνεις αυτή τη συνέχεια. Μία, ας πούμε, η μία να φτιάξει τα, να βράσει τα ζυμαρικά και η άλλη να φτιάξει τη σάλτσα, ας πούμε. Ή μαζί τη σάλτσα. Και το βράσιμο, που ήταν λίγο ιταλικό το βράσιμο, αυτό μου άρεσε. Σε ποιο τα ρίχνεις, γιατί δεν το καταλάβω. Δεν τα ρίχνω σε κανένα. Ότι είναι ένα παράπονο αυτό, ναι. Ότι είπαμε, και πού Άννα πάει και αυτό, Κλαούντια. Σε πού πάει αυτό το παράπονο, ρε παιδί. Στην Άννα. Στην Άννα. Ότι θα ήθελα να συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτό, ρε, το πιάτο. Αυτό που είπαμε εδώ και για ποιο, στο φινάλε, για ποιο λόγο να γίνει όλο αυτό που το είπαμε. Γιατί τα λέγαμε τόση ώρα. Εγώ θα κάνω πραγματικά το Power of Friends. Δεν θα... Α, εσύ δεν έχεις βρει. Όχι, άσχετα με το τι μ' αρέσει εμένα. Θες να φτιάξω και εσένα με το παρακαλώ. Άσχετα το τι μ' αρέσει εμένα. Λόγω δικό μου attitude και πρόβλημα που έχω εγώ επικοινωνίας κάποιες φορές και συμπεριφοράς για να δείξω συναισθήματα, λάθος προσεγγίση τέλος πάντων, και λόγω ότι μπορεί όντως από την άλλη πλευρά να βλέπω ότι μπορεί όλοι να με συμπαθούν που λέει ο λόγος, αλλά φιλικά, πολύ φιλικά. Δεν στεναχωριέμαι γι' αυτό, αλλά κοιτάω πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή ρεαλιστικά είναι έτσι. Εμένα είναι ο κόσμος που ότι κάποιος ενδιαφέρεται για μένα, ενώ εγώ δεν το ξέρω. Κάποιος ενδιαφέρεται για σένα και εσύ δεν το ξέρεις. Και ποιος το είπε αυτό? Ο Νίκος. Ναι. Έμεινες κι εσύ. Ο Νίκος το είπε, ο Νίκος ενδιαφέρεται για σένα? Ο Νίκος μου το είπε. Α. Ότι ξέρει. Οκ. Okay. Και δεν σου πει ποιος. Καλά τώρα κι εσύ. Θυμάσαι το βράδυ τι σου που έφτιαξες εδώ το ίδιο φαγητό? Σου λέω, θυμάσαι που είχα φάει. Είχα μαγειρέψει δικό μου φαγητό και είχα φάει. Α, και απλά. Και δοκίμασα. Τι τη είπα? Και ήταν το ίδιο. Τη λέω κάποια στιγμή να δοκιμάσω μακαρόνι και τη λέω να σου πω, τη λέω θέλω να συνεχίσουμε λίγο το βράσο μου μέσα στη σάλτσα. Γι' αυτό βγήκε ίδιο, ρε φίλε. Γιατί αδειάσαμε και τη σάλτσα μέσα μακαρόνια για να πάρει λίγο βράση και βγήκε ίδιο αποτέλεσμα. Γεια σας. Και... Γεια σας, γεια σας. Τι είναι? Φεύγω, έρχομαι. Γεια, ελάτε. Πάμε στο καναπέ μας. Πώς πήγε δίπλα? 10 δευτερόλεπτα εγώ. Πόσο κάτσατε? Όχι πολύ. Κάνα 10 λεπτά. Παρέσαν τις ευθύνες. Ναι, ούτε το ελληνικό δεν το λάβαμε. Κάνεις έτσι. Γεια, έλα, Αντρέα. 10 δεύτερα έχω. 5. Ωραία. Θέλω να συνδεθώ μόλις κάτσει και ο Αντρέας με το σπίτι των κοριτσιών, γιατί θέλω να σας πω κάτι σοβαρό που θέλω να τα ακούσουν και τα κορίτσια. Όχι. Όχι, είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι κάτι που το ξέρετε μπαίνοντας στο Power of Love. Απλά θέλω να το επαναλάβω, γιατί μπορεί κάπου να το ξεχάσαμε.
Κορίτσια, μ' ακούτε? Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας πάλι. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας. Θέλω να σας πω κάτι και σε εσάς και στα γόρια, κάτι σημαντικό, κάτι για το οποίο είστε ενημερωμένες και εσείς και τα γόρια από τη στιγμή που μπήκατε στο Power of Love. Στο Power of Love υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούνται, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία που χωρίς αυτό θα γινόταν μια ζούγκλα. Ένας από τους κανόνες, λοιπόν, τους βασικούς στο Power of Love, είναι ότι δείχνετε σεβασμό, είστε ευγενικοί, ανάμεταξύ σας, ο ένας παίκτης με τον άλλον και με τους ανθρώπους της παραγωγής. Όταν εντοπίζονται κάποιοι παίκτες, οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες, ανάλογα με το πόσο βαρύ ή όχι είναι το φάουλ, υπάρχουν οι κάρτες. Τρεις κάρτες που σημαίνουν προειδοποίηση, σημαίνει ότι ο παίκτης φεύγει από το παιχνίδι. Μία κόκκινη κάρτα φεύγει κατευθείαν. Ήρθα λοιπόν εδώ για να πω ότι σήμερα ο Σωκράτης θα πάρει μια κάρτα προειδοποίησης, γιατί έχει συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν ταιριάζει στους κανόνες του Power of Love. Και μέσα στο σπίτι και με ανθρώπους της παραγωγής. Όχι ρε φίλε. Θέλω να δείτε στο βίντεο τι εννοώ. Μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, ναι. Έξω από το σπίτι δεν με ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε το βίντεο. Είπε, λέει, δεν μου μιλάει. Εντάξει, Γαβρίλα, δεν έχει γαβρί αυτό. Είναι λίγο ουδέτερη. Ήρθε εδώ, είπαξα ότι έλα εδώ να λύσουμε την παρεξήγηση. Να πω με 10 άτομα τι ρε φίλε, κάτι επιπροσωπικό. Έχω κάτσει εδώ μόνος μου. Έχω κάτσει εδώ μόνος μου και περιμένω ρε φίλε. Τι κάτσες εδώ πέρα και περιμένω να πήγαινε εκεί. Εντάξει, ωραίος, οκ, εντάξει. Εγώ! Όχι, θιά μου. Καλά. Εσύ. Έκανα για να πω και έλα εδώ. Αυτό θα περιμένω, αυτή έκανε. Αυτή θα έρθει εδώ πέρα, ρε φίλε. Εγώ έκανα. Περιμένει στην ουρά, δηλαδή να σου μιλήσουν εσά προσωπικά, ε. Εντάξει, οκ. Τι εντάξει, οκ. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Θεία, μην τσακωνόμαστε τώρα. Όχι, δεν τσακωνόμαστε, το εξηγώ. Ναι, εξήγησε. Δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο, οκ. Εντάξει, με κάλυψες. Πάω να τις πιάσω. Μου είπα δεν είσαι άντρας, θα πάω να τις πιάσω κιόλα σήμερα. Μου λέει και μ' αυτό τώρα. Και εγώ να τσακωθώ. Δεν τσακωνόμαι ποτέ εγώ. Απογοήτευση, ναι. Μια απογοήτευση. Μέχρι εκεί. Σωκράτη, μασώντας τσίχλα, το μόνο που θα κάνεις είναι να μην έχεις πλάνα. Όπως θέλεις. Μπορείς να αλλάξεις το παπούτσιο. Να πας μέσα να τα αλλάξεις. Όντως. Είναι αυτές οι προθέσεις. Ναι, ας πούμε κι εγώ όμως, να σου πω και σαν άντρας, δεν δίωξα να περιηγηθώ ως αξιοθέατα, ας πούμε. Είδα ένα αξιοθέατο που μου άρεσε και έμεινα εκεί και το χάζεψα και... Αλλά χάζεψες και το καινούργιο αξιοθέατο που ήρθε. Τι λέ... Μας διακόπτει. Να σου πω, μη σου πω τώρα τίποτα, με διακόψω να μιλάω. Άιντε. Σε καλή πάλι. Ναι. Καλά, μήπως το πηγαίνουμε σιγά-σιγά. Συγγνώμη, δεν βλέπεις, Συγγνώμη, ρε μάγκα. Δεν βλέπεις εδώ το τρέχει. Αφού είπαν ότι όταν χτυπάνε, τελειώνει. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Και αύριο μπορεί να καλούμε στο κόκκινο δωμάτιο. Την γλίτωσες. Την γλίτωσες εξαιτίας του... Αχ, με σώσατε, γιατί με έχεις τριμώξει πολύ. Εντάξει, σε λέω, θες. Έλα. Είσαι γιατί με διακόπτεις ρε φίλε, έχω έναν ηρμό σκέψη μου και δεν έχει τελειώσει κλεψίδρα, γιατί μου τον κόβεις. Δηλαδή, είμαι παράλογος αυτό, δεν έχω τελειώσει ρε φίλε την κουβέντα μου. Το πετάω, το πάω να βάλω ζητή. Μ' αρέσει, ρε, sorry τώρα, φαίνομαι πολύ ότι ήρθα εδώ κιόλας και το πες ότι... Όχι, συνεργαζόμαστε. Θέλει και λίγο ζάχαρ, λίγο αλάτι. Συνεργαζόμαστε, κανένα πρόβλημα. Βοηθάμε τα κορίτσια. Όχι, είπε Μαρία ότι όποιος θέλει. Δεν έχεις μάθει ότι εγώ δεν υπακούσα κανόνες ακόμα. Μπράβο. Όχι, Μαρία μας έδωσε. Ότι είμαι λίγο αναρχικός. Ναι, κάτι κατάλαβα. Το πιο λυπηρό είναι ότι την ώρα που το βλέπαμε, εσύ γέλασες σαν να το ευχαριστήθηκες ότι έκανες μεγάλη μαγιά που μίλησες έτσι στον άνθρωπο της παραγωγής. Θα μιλάτε έτσι τα άλλα. Δεν συμφωνώ με τη στάση του, απλά επειδή είναι ένα παιδί ξεχωριστό. Είναι κρίμα. Όλοι δεν συμφωνώ με τη στάση του. Απλά είναι ένα ξεχωριστό παιδί εδώ μέσα.
Και είναι κρίμα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, δεν είναι ένας άνθρωπος που. Δεν είναι ένας άνθρωπος που κοινάει εδώ μέσα. Δεν είναι ότι συμφωνεί. Απλά είναι κρίμα. Πολύ καλό. Το κάνει άθελά του. Είναι άλλο παιδί. Σπάει. Χωρίς να το θέλει, φέρεται έτσι. Παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν έχουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, κορίτσια. Να πάρω τον λόγο, μου επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή ανανεώνω, μάλλον στη μνήμη σας, τους κανόνες, γιατί δεν τους θυμάστε. Με αφορμή αυτό, ο Σωκράτης παίρνει την πρώτη προειδοποίηση. Μου επιτρέπετε να απαντήσω. Ζητώ συγγνώμη αν προσέβαλα κάποιον. Γενικά είμαι αυθόρμητος άνθρωπος. Ήταν, αν δείτε και στα ελαττώματά μου, το έχω γράψει ο αυθόρμητισμός μου. Γενικά νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί με αυτές τις πλαστικές και τις ψεύτικες φιγούρες ανθρώπων που βλέπει στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, και θέλει να δει πραγματικούς ανθρώπους που να σπάνε το καλούπι και να είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αληθινοί, και αυτός είμαι εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν προσέβαλα κάποιον, δεν είχα τέτοιο σκοπό. Ειλικρινά θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να μην ξαναπαραβώ οποιονδήποτε κανόνα και να είμαι τύπος και υπογραμμός. Γιατί στις δουλειές μου είμαι επαγγελματίας και αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα. Συγγνώμη, ειλικρινά, σε όλους, ειλικρινά. Για μένα η ευγένεια και ο σεβασμός στους άλλους δεν είναι καθόλου ένα στημένο παιχνίδι. Είναι όροι για να λειτουργήσουμε πολιτισμένα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άλλος. Μπορώ να μιλήσω, Μαρία. Να κάνω και εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί είπα, κατανοώ ότι κάνει λάθος και το λέω μπροστά του. Σημασία όμως έχει ότι λέει ότι μετά νιώσε γι' αυτό. Γι' αυτό πήρε μία από τις προειδοποίησεις και δεν πήρε κόκκινη σας κάρτα. Σας ευχαριστώ για την που ήταν απλά προειδοποίηση αυτό, ειλικρινά. Δεν το αποφασίζω εγώ, πες το στους ανθρώπους της παραγωγής. Όχι, το μεταφέρω σε σένα, Μαρία, ως εκπρόσωπο της παραγωγής. Αυτό. Λοιπόν, είναι η πρώτη προειδοποίηση, συνειδητοποίησατε όλοι, θυμηθήκατε όλοι. Ότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Και απολογούμαστε όλοι εκ μέρους όλων. Όχι, δεν χρειάζεται να απολογηθείτε όλοι, παιδιά. Εδώ δεν είστε μια ομάδα. Καθένας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που έρχεται εδώ, εκτίθεται και δείχνει αυτό που είναι. Δεν είστε ομάδα. Δεν κρύβεστε πίσω από την ομάδα. Δεν είστε όχλος. Γεια σας. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, Μαρία. Ίσως έπρεπε να του φάω την κάρτα μου. Και να πω αυτά τα πράγματα που έπρεπε να υπάρχουν. Καταρχήν, αυτά δεν τα δείχνει. Έλα μου. Δεν τα δείχνει αυτά που λέω. Θα τα δείξει. Αποκλείεται να μην τα δείξει. Δεν γίνεται αυτό που λες. Γιατί να μην τα. Γιατί δεν γίνεται, συγγνώμη, ρε φιλέ. Παίρνω μια κάρτα. Είπα την άποψή μου ότι δεν νομίζω να τα δείξει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι αυτά θα τα δείξει. Μα θέλω να τα δείξει. Μα αυτό είμαι, αγόρι μου. Αυτό είμαι. Και δεν θεωρώ ότι είναι κάτι μια τρομερή βρισιά να πει τη συγκεκριμένη αυτή τη λέξη που αρχίζει από μη. Γιατί όλα, κάθε δράση έχει μια αντίδραση. Με τον κύριο της παραγωγής έκανα μια συζήτηση με την Στέλλα εκείνη την ώρα και δεν είχε, εγώ είχα λάβει τους εξής κανονισμούς από την παραγωγή, ότι γυρνά στην κλεψίδρα και όταν τελειώσει η κλεψίδρα, τελειώνει ο χρόνος. Γύρισα την κλεψίδρα και ο άνθρωπος μου χτύπησε ενώ εγώ υπολόγιζα το χρόνο πριν τελειώσει η κλεψίδρα. Και τα πήρα στο κρανίο γιατί εκείνη τη στιγμή την είχα στριμώξει τη Στέλλα και περίμενα μια απάντηση ανθρώπινη. Στο παιχνίδι υπάρχουν κάποιοι όροι. Κάποιοι μπορεί να τους να περάσουμε αυτά τα όρια. Okay, υπήρχε μια προειδοποίηση. Νομίζω θα το αλλάξει μετά. Αν και για μένα δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι, πρέπει να μείνει αυτός που είναι. Αν μείνει αυτός που είναι και πάρει δεύτερη κίτρινη, είναι δικό του θέμα. Εκείνος κρίνει για τη ζωή του. Επειδή ο Σωκράτης έτσι το έθεσε αυτή τη στιγμή, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί να... Εντάξει. Να βλέπει πλαστικοποιημένους ανθρώπους, και εγώ προσωπικά, επειδή δεν θεωρώ καθόλου τον εαυτό μου πλαστικοποιημένο, δεν μου αρέσει να το ακούω. Τι δηλαδή, ο Σωκράτης είπε ότι εγώ είμαι αληθινός και ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί έχει βαρεθεί στην τηλεόραση να βλέπει πλαστικοποιημένους ανθρώπους που δεν έχουν χαρακτήρα και φέρονται τσούτσου. Είχα την ανάγκη να πω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, να τα βγάλω. Να τα πω ειλικρινά, γιατί είναι μια σειρά περιστατικών που έχουν μια σύνδεση. Εντάξει. Και θέλω να πω και να διευκρινίσω τη θέση μου. Το θέμα είναι, φιλαράκι, κοίτα δικό. Τελείωσε. Το ξεπερνάμε. Ναι. Τελείωσε. Πρέπει να τελειώσει. Μην προχωράμε. Τελείωσε. Έφαγα την κάρτα μου, θα ηρεμήσω. Έτσι δεν είναι και πάνω. Θα κάνουν ένα λάθος τάκλιν. Βάλει τελεία. Βάλει τελεία. Τέλος. Δεν χρειάζεται. Εγώ όλους τους ανθρώπους θα αντιμετωπίζω ίσα. Όλους. Ναι. Και εσύ, άμα κάνεις βλακία, πάλι θα σε αντιμετωπίσω δίκαιο όπως θα αντιμετώπιζε κάποιον. Γιατί εμένα μου έχεις μια παραπάνω συμπάθεια. Ναι. Ναι, αλλά και πάλι και αυτό δεν φοβάμαι να το πω μπροστά στον άλλον. Δεν είμαι ψέματα ότι θεωρώ εσύ πιο πολύ φίλη από ό,τι θεωρώ την Τζούλια. Όπως και η Τζούλια θεωρεί πιο πολύ φίλη της εσύ στην Κλάουντια ή την Στέλλα ή την Αθηνά. Από πότε φοβόμαστε, πρέπει να τα έχουμε όλους καλά.
Και μ' άρεσε και η Αθηνά που έτσι και η Τζούλια που με υπερασπίστηκαν. Το εκτιμώ πραγματικά. Πραγματικά όμως. Γιατί καλό το παιχνίδι, αλλά ξέρεις, μέσα στα παιχνίδια δημιουργούνται και ανθρώπινες σχέσεις. Και είναι παραπάνω από ένα παιχνίδι οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται. Για λέγε, με Τζούλια τη φάση. Δεν έχουμε κάτι, ούτε... Απ' τη χαρά μου που τον είδα, τον πυραγκαλιά. Εγώ πιστεύω όμως δεν είναι και σωστό όταν είσαι με κάποιον ή το αν ενδιαφέρεσαι για κάποιον να είσαι τόσο διαχειτικός και με όλους τους άλλους. Υποσχέσουμε ότι αν γίνει κάτι με την Άννα, ότι θα μου κάνεις ένα τραπέζι, γιατί εγώ την γύρισα πίσω και ο κόσμος. Εννοείται να σου κάνω τραπέζι. Ένας δώσε φιλάκι. Θέλω να πάρω δυνάμεις, γιατί θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη μέρα. Σήμερα θα αποκαλυφθούν πολλά. Εγώ κάνω restart. Τέλος. Όσο εσύ είσαι εδώ, δεν με ενοχλεί τίποτα.